55. Γιατί στους πιο πρωινούς, μην ξαναγίνει αυτό για να ξεκινάει η μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλούμε πάρα πολύ, μην ξαναγίνει. Πώς είστε? Καλά. Τι μου κάνετε? Πώς είσαι? Καλημέρα. Εγώ, αγαπημένοι μου τηλεθεατές και αγαπημένοι μου πρωινοί, έχω ραντεβού 9:51 και 9:52. Δεν θέλω να βγω στο ραντεβού μου γιατί μας περιμένουν οι τηλεθεατές μας, οι φίλες και οι φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα και από εδώ. 26 Σεπτέμβρη σήμερα, άντε τελειώνει και ο Σεπτέμβρης, να πάμε στον Οκτώβρη σιγά σιγά. Αλλά ο καιρός δεν δείχνει να είναι Οκτώβρης. Για να μπω λοιπόν μες στο Instagram μου, να μπω μες στο Instagram μου και σήμερα φοράω ένα πολύ ωραίο. Για να πάμε να το κουδίξουμε ένα πιο κοντινό. Παπουτσάκια ψηλά γιατί με το συγκεκριμένο ταιριάζουν. Ανέβα και πάμε εδώ να δείτε τι ωραίο φορεματάκι είναι αυτό, το οποίο κοστίζει κάτω από 40 ευρώ, να ξέρετε. Καρό, καρό φέτος. Θα δείτε παντού, παντού όμως καρό. Είναι η νούμερο ένα τάση και κοστίζει κάτω από 40 ευρώ. Και όπως πηγαίνω στην κουζίνα, για πάρτε μια μικρή γεύση, θα δούμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχεται στο Ευτυχείτε. Συγκίνηση αλλά και απειλές για τους κριτές του X Factor. Σοκ στον Sky. Ο Γεωργίου χάνει και από τις επαναλήψεις. Στηρίζει την Καζαριάνη Σοφία Παυλίδου. Αποκλειστικό. Σοβαρό τροχαίο για πρώην παίκτη του Power of Love. Πολλά θέματα, πολλά αποκλειστικά. Έχουμε σε πολύ πολύ λίγο έναν πολύ αγαπημένο σας, ιδιαίτερο καλεσμένο που έχει να κάνει με το X Factor. Άντε, θα το πω. Ο Άρης Μακρύς θα είναι μαζί μας σε πολύ πολύ λίγο. Πολύ μου το ζητάτε πως τον καιρό, παιδιά, εδώ στα social. Καλημέρα, Μαράκι. Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα μου. Μου λέει τώρα ο Θέμης να μην ξεκινήσω με την κολοκύθα τη φανταστική, η οποία θα έχει μέσα και κατσικάκι σε λίγο. Διότι έχουμε μία εξέλιξη τηλεοπτική. Στην αίθουσα σύνταξη, λοιπόν, είναι η Έλληνα Πολυκάρπου και έχει να μας ενημερώσει για μια εξέλιξη των Sky με τον Παύλο Χαϊκάλη. Έλα, Έλενα μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει μπέρδεμα με δύο σύριαλ. Πολυκατοικία και Room Service Please. Το Room Service Please, καταρχήν, θα ξεκίναγε σήμερα. Θα έκανε πρεμιέρα σήμερα, η οποία δεν θα την κάνει. Θα την κάνει υποθετικά τον Οκτώβριο. Εγώ κρατάω πολλές επιφυλάξεις γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τα βρούνε για να καταλήξουν και να ξεκινήσει αυτό το πολύ ωραίο σύριαλ. Ωραία. Για να πούμε τι συμβαίνει όμως με τον Παύλο Χαϊκάλη. Ο Παύλος Χαϊκάλης. Γιατί ο τίτλος γράφει κρατάνε όμοιρο τον Παύλο Χαϊκάλη. Ναι. Τι εννοούμε? Παίζει στην πολυκατοικία. Παράλληλα όμως θα κάνει και ένα guest στο Room Service Please. Έχουν γυριστεί κάποιες σκηνές, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα ο χρόνος για να τελειώσει το επεισόδιο στο Room Service Please. Άρα, δηλαδή υπάρχουν. Το ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας δεν μπορεί να τους δώσει ένα επεισόδιο, δεν φταίει μόνο ο Αλέξανδρος Ρήγας. Φταίνει και οι δύο πλευρές. Ο κύριος Χαϊκάλης δεν μπορεί να φύγει να πάει να κάνει το γύρισμά του στο Room Service Please από τη στιγμή που είναι σε δύο. Δεν είναι σε δύο ακριβώς σύρια. Ένα guest θα κάνει στο Room Service. Δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, να το καταλάβουμε και εμείς καλύτερα. Ο Παύλος Χαϊκάλης, όπως γνωρίζετε, πρωταγωνιστεί στην πολυκατοικία. Φυσικά. Και τον θέλει και ο Ρήγας για το Room Service. Ναι. Ωραία. Και έχει κάνει κάποιες σκηνές, αλλά ένα σύριαλ για να τελειώσει. Ένα επεισόδιο ολόκληρο, δεν είναι κάποιες σκηνές. Και όταν είσαι και guest, έχεις αρκετές σκηνές. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο χρόνος ώστε να τελειώσει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Εντάξει, τώρα αυτά είναι υπερβολή. Αν θέλαν να βρεθεί ο χρόνος, θα βρισκόταν ο χρόνος. Τώρα κάτι άλλο γίνεται. Δεν είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει με όλη αυτή την κολυσιεργία που υπάρχει με το Room Service, με τον Sky, με τον Αλέξανδρο Ρήγα. Εντάξει, τώρα και ο Παύλος Χαϊκάλης είναι ένα huge όνομα. Δεν είναι. Και είναι ο μόνος που στην προκειμένη περίπτωση δεν φταίει καθόλου. Γιατί ό,τι θα του πούνε αυτό και θα κάνει. Βέβαια.
Αλλά παιδιά, είναι αυτό που είπε ο Γρηγόρης. Εδώ έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα ότι έχουν σχεδόν σταματήσει τα γυρίσματα και ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Η λέξη που μου είπαν εμένα είναι υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Κάτι ανάμεσα... τέτοιο παρόλα αυτά, Έλενα, δεν βγαίνει κάποιος από τον Sky να το πει επίσημα. Εμείς αυτό το γνωρίζουμε από το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Όμως υπάρχει σιγή χθείος γενικότερα το τι γίνεται με το room service και με τους πρωταγωνιστές και στην συγκεκριμένη περίπτωση με τον Παύλο Χαϊκάλη. Μάλιστα. Yeah. Έχουμε και άλλες τηλεοπτικές εξελίξεις. Γι' αυτό το θέμα έχω πάρα πολλά να σου πω, αλλά ναι. 8 ώρα, σιγά σιγά. Σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις και ανατροπές. Στο Sky. Στον Sky, ναι. Και φέτος θέλω να πω από αυτό το λίγο που βλέπουμε μέχρι στιγμής, είναι ότι είναι η χρονιά των μεγάλων τηλεοπτικών ανατροπών. Τίποτα δεδομένο, τίποτα σίγουρο. Σωστό. Αλλάζουν όλα. Σωστό. Έλενα, ευχαριστούμε. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλή κολοκύθα. Και πάμε στο πιο ιδιαίτερο και εντυπωσιακό φαγητό που έχω δει. Γιατί μετράει πάρα πολύ και το οπτικό σε ένα φαγητό. Καλά τα λέω. Κολοκύθα γεμιστή με κατσικάκι μαράκι. Με κατσικάκι και μοσχαράκι. Όπω τι ωραία. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ το γεμίσουμε όλοι. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε μία κολοκύθα μεσαίου μεγέθους. Εποχή της κολοκύθας τώρα. Βέβαια, ξεκίνησε. Γι' αυτό ξέρεις ότι εγώ πάντα πάω με τις εποχές και πάντα μαγειρεύω και τα μενού μου στο εστιατόριο και εδώ πέρα και παντού ανάλογα με τις εποχές. Σωστά, φίλες μου, και να σας πω και κάτι, όταν ήμουν μικρή, λάτρευα πάρα πολύ τις κολοκύθες γιατί σκεφτόμουν ότι θα γίνω μια σταχτοπούτα όταν μεγαλώσω. Ήθελα η κολοκύθα μου να γίνει άμαξα. Πάμε να συνεχίσουμε τα υλικά. Λοιπόν, οι κολοκύθες δεν πρωταγωνιστούν μόνο στα παραμύθια, αλλά και στην κουζίνα μας. Θέλουμε μισό κιλό μοσχαράκι, κατσικάκι, ανάμεικτα κρεατικά για να βγάλουν περίσσια γεύση. Ωραία. Ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κρεμμύδια ξερά, 2 καρότα, 1 ποτήρι ρύζι, γλασέ ή καρολίνα. Θέλουμε 1 φλιτζανάκι σταφίδες μαύρες, λαδάκι, αλάτι, πιπέρι και θέλουμε μαστίχα χιώτικη, την οποία... Τη μαστίχα αυτή, όχι το υγρό, για δείτε. Ναι, αυτή είναι εδώ. Σταγόνες. Οι σταγόνες από αυτό το δέντρο. Ελάτε, παιδιά, το ευλογημένο. Εδώ. Αυτές εδώ είναι. Πολύ ωραία. Αυτή τη μαστίχα θα πάρετε, τη βρίσκεται παντού. Και στο σούπερ μάρκετ. Βλέπετε στα γονίτσες εδώ. Να. Τσακ, τσακ, τσακ. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το κρεμμυδάκι. Mm-hmm. Θα μου ρίξεις εσύ εδώ λαδάκι. Βεβαίως. Και ξέρετε τι, πέρα από ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, επειδή τώρα πλησιάζει και Σαββατοκύριακο, Πέμπτη είμαστε σήμερα, είναι μια εντυπωσιακή συνταγή για να φτιάξετε στο Κυριακάτικο τραπέζι ή το Σάββατο για την οικογένειά σας, για τα παιδάκια σας, για κάποια γιορτή. Για ένα πάρτι παιδικό, για ένα πάρτι δικό σας, για μια επέτειο, πραγματικά για ένα μπουφέ, είναι πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, ρίχνουμε το κρεμμύδι μας. Ωραία, λίγο κρεμμυδάκι. Πολύ ωραία. Δίπλα έχεις έτοιμη τη γέμιση. Έχω δίπλα έτοιμη γέμιση και στο φούρνο, παιδιά, γιατί η κολοκύθα αυτή χρειάζεται το λιγότερο 4 ώρες να ψηθεί στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς, 4-5 ώρες να σιγοψύνεται για να βγάλει και η κολοκύθα τη γεύση όλη. Ωραία. Και να ενωθεί. Πάμε να το πάμε step by step για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, γιατί μπερδεύτηκα και με τη γέμιση εδώ. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ το κρεμμυδάκι. Πολύ ωραία. Έχουμε βάλει το κρεμμυδάκι. Μόλις αρχίσει το κρεμμυδάκι. Την κολοκύθα την έχω αδειάσει τώρα. Ναι, αυτό θέλω και να τη βάζω στο φούρνο. Ναι, είναι. Όχι, δεν βάζουμε στο φούρνο όταν τη γεμίσουμε. Ωραία, πάμε να μας τα πει η Μαρία. Να μας τα πει καλύτερα η Μαρία. Λοιπόν, ναι. Έχουμε εδώ την κολοκύθα μας. Ωραία. Την οποία εδώ για να μην καθυστερήσουμε, χθες το βράδυ εγώ την άδειασα. Με ένα κουταλάκι, πολύ απλά. Με μαχαίρι και κουτάλι. Το μέσα δεν το πέταξα. Ωραία. Το έκανα ρεντέ και το κάνω κολοκυθόπιτα. Τι σημαίνει ρεντέ? Ρεντέ, πού είναι ο ρεντέ? Συνάτος. Αυτό εδώ. Το τρίψα. Ωραία, εδώ. Το τρίβω. Ωραία, με τον τρίφτη πολύ απλά. Λοιπόν, και το κολοκύθι το χρησιμοποίησα για να το κάνω πίτα. Κολοκυθόπιτα με άχνη ζάχαρη. Ωραία. Καρύδια και κανέλα. Λοιπόν, τώρα μόλις καθαρίστηκε η κολοκύθα μου, έχω το κρεμμύδι, το οποίο μόλις αρχίσει να τσουρτσουράει. Ωραία. Θα ρίξω μέσα το σκορδάκι, το οποίο το έχω εδώ. Βάζουμε και το σκορδάκι μας. Άρα ουσιαστικά η γέμιση δεν μας χρησιμεύει κάπου. Εμείς θέλουμε τη γύρω-γύρω κολοκύθα. Η γέμιση μπορεί να φτιάξετε κάποια κολοκυθόπιτα που θα μας τα πει η Μαρία κάποια άλλη στιγμή. Ναι, τη γέμιση δεν τη χρησιμοποιώ. Ωραία. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να την πετάξετε, εννοείται. Όχι, στην κουζίνα. Γιατί μπορείτε να φτιάξετε πολλά πράγματα, δεν πετάμε τίποτα. Τίποτα δεν πετάμε. Βάζουμε και το σκορδάκι μας εδώ. Παράλληλα, επειδή θέλει έτσι, έχει μια ιδιαιτερότητα συγκεκριμένη μυστική συνταγή της Μαρίας, θα βλέπετε ξανά τα υλικά μας. Στη συνέχεια βάζουμε. Α, αμυγδαλόψυχα. Ρίξουμε και την αμυγδαλόψυχα. Αμυγδαλάκι, πολύ ωραία. Ανάλατο να φανταστώ. Ανάλατο και καμπουργισμένο.
Σταφιδούλες. Και σταφίδες μας. Μαύρη σταφίδα, καστανή. Αυτά εδώ μόλις αρχίσω σιγά σιγά, ιδιαίτερα το κρεμμύδι, να μαλακώνει. Θα γίνει πρώτα διάφανο, μετά θα καραμελώσει σιγά σιγά και θα ρίξουμε το κρεατάκι μας. Λοιπόν, τώρα ρίχνουμε δύο ειδών κρεατάκι. Αυτό είναι το μοσχαρίσιο. Το μοσχαρίσιο και το κατσικάκι. Α, και είναι, κατσικάκι είναι μαζί. Αυτά είναι ανάμεικτα. Πολύ μικρά κομματάκια βλέπω. Μικρούλικα κομματάκια για να ψηθούν γρήγορα. Ωραία. Μόλις πάρουν λίγο χρώμα τα κρεατικά μας, κάτσε να πάρουμε και μία. Ναι, πάρω λίγο, να πάρω πιο μεγάλο κουτάλι γιατί είναι πιο μικρός. Εδώ δεν γίνεται. Αυτό εδώ. Λοιπόν, έλα. Ωραία. Μόλις πάρει χρώμα το κρεατάκι μας, θα ρίξουμε τα καρότα. Το φρέσκο κρεμμυδάκι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Λίγο έτσι να πάρει ένα χρωματάκι, να το θωρακίσει λίγο το κρέας δηλαδή. Ναι, ναι, να θωρακιστεί. Τι ωραία. Σοταριστεί, να πάρει το χρώμα το καφέ. Θα ρίξουμε στη συνέχεια το καρότο. Κολοκύθα γεμιστή με μοσχαράκι και κατσικάκι έχουμε βάλει, ανάμεικτα. Ανάμεικτα είναι, ναι. Το καροτάκι μας. Πόση ώρα τα αφήνουμε αυτά, τι άλλο υλικό βάζουμε μέσα? Θα βάλουμε το ρύζι. Ρύζι χωρίς νεράκι. Στο τέλος θα καποντιστεί λίγο και το ρύζι. Τι ρύζι έχεις πάρει? Θέλουμε ρύζι γλασέ. Γλασέ, με συγχωρείς. Ωραία. Και τώρα θα ρίξεις νεράκι. Το Καρολίνα μάρκα είναι ή είδος ρυζιού? Όχι, είναι είδος ρυζιού. Α, ωραία. Και Καρολίνα βάζουμε, άμα θέλουμε. Ναι, ναι. Ωραία. Παιδιά, δεν το πολύ με το ρύζι. Εγώ παίρνω ένα συγκεκριμένο καστανό. Μήπω. Ναι. Με καστανό με γυρίσαμε προχθές. Αναποκλείωτο και τέτοια. Συγκεκριμένο πολύ. Ναι. Με καστανό ρύζι μαγειρέψαμε προχθές, το οποίο καστανό ρύζι θέλει πολλή ώρα να ψηθεί για να βράσει, να μαλακώσει. Ωραία, οπότε τώρα βάλαμε το λοιπόν, συγκεκριμένο. Θα μου ρίξεις τώρα και λίγο νεράκι. Και πόση ώρα θα το αφήσουμε όλο αυτό να βράσει? Θα το αφήσουμε μέχρι... Πόσο νερό θέλεις? Φτάνει. Ωραία. Φτάνει. Το νερό όσο το πίνει το φαγητό, έτσι για να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, και φεύγει και στεγνώνει η γέμισή μας, συμπληρώνουμε σιγά σιγά πάντοτε ζεστό νεράκι και τώρα ρίχνουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εδώ δεν βάζω μπαχαρικά πάρα πολλά, γιατί θα βάλω τη μαστίχα. Και η μαστίχα, ξέρεις, είναι αριστοκράτησα. Και δίνει πάρα πολύ έντονη γεύση. Δεν θέλει δίπλα της άλλα μπαχαρικά, γι' αυτό και τη λέω αριστοκράτησα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί χτυπάς με λίγο αλεύρι τη μαστίχα. Με λίγο αλεύρι για να μην πηδάει δεξιά και αριστερά. Τι ωραίο κολπάκι αυτό. Εδώ που κάνουμε και το σκοδάκι το κάνεις. Με το γουδί, σωστά. Λοιπόν, θα ρίξουμε και τη μαστιχούλα. Πολύ ωραία. Εγώ τώρα θέλω να δείξω όσο ψήνεται αυτό. Ωραία. Το αλάτι, παιδιά, ξεχάσαμε. Αλατάκι. Ναι, χωρίς αλάτι. Μόνο 5-6 σταγόνες μαστίχα έχουμε πει, αγαπημένες μου φίλες. Δεν θέλει πολύ. Είναι έντονη γεύση και αυτό που μας είπε σήμερα που εγώ δεν το ήξερα είναι ότι όταν βάζουμε μαστίχα, αποφεύγουμε τα υπόλοιπα μπαχάρια. Ναι, γιατί δεν θέλουμε να σκεπαστεί η γεύση της μαστίχας. Συγγνώμη, επαναλαμβάνουμε. Πόση ώρα τα αφήνουμε εδώ για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το έτοιμο? Εδώ θα τα αφήσουμε περίπου μισή ωρίτσα, συμπληρώνοντας νερό, μέχρι να ψηθεί το κρεατάκι μας, να βράσει και να σκάσει το ρύζι. Ωραία. Έτσι το λέμε, να ανοίξει δηλαδή, να ψηθεί ωραία. Και μετά θα γεμίσουμε την κολοκύθα. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτήν εδώ τη διαδικασία για να τα δείξουμε εμείς. Ωραία. Μέχρι να γεμίσεις εσύ την κολοκύθα και συνέχεια να σας πούμε γιατί είναι μια διαδικασία η οποία θέλει ώρα μετά, θέλει 4 ώρες το φούρνο. Πάω να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας και έρχομαι σε πολύ λίγο για να δούμε την κολοκύθα μας. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Βικάκι μου, καλημέρα. 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 Πώς είσαι? Ένα, μια χαρά. Πάμε λοιπόν για τα φίλε. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα? Λοιπόν, καταρχήν το Σάββατο το απόγευμα έχουμε μια νέα σελήνη, βοηθητικότατη για τους ζυγούς. Ένα μέρος αυτής της εύνοιας παίρνουν οι δίδυμοι και ο υδροχός. Γι' αυτό και έχουμε πολλούς γάμους το Σάββατο. Έχουμε γάμους. Είναι μια καλή ημέρα, γιατί η σελήνη μπαίνει στο ζυγό που είναι το ζώδιο του γάμου
του συνεταιρισμού και της συνεργασίας. Σωστά. Για να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τον κρυό. Φροντίστε πιο σωστά υγεία και ομορφιά. Και αυτή η νέα σελήνη λέει ότι μπορείτε να βάλετε σε μια νέα βάση συνεταιρισμού, συνεργασίες, λεπτομέρειες που αφορούν στη δουλειά σας. Μην κολλάτε στα μικρά πράγματα. Κρατήστε την ουσία και η σημερινή μέρα, ιδιαίτερα μέχρι το μεσημέρι, πιο ευνοϊκή και μετά όχι όμως αρνητική. Βεβαίως ο Σεπτέμβρης έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Παρόλα αυτά, δίνει δυνατότητες παντού που πρέπει να τις αξιοποιήσετε. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Μέχρι το απογευματάκι υπάρχει αυτή η νευρικότητα των τελευταίων 2,5 ημερών. Το ένα δεν πάει έτσι, το άλλο στραβώνει. Υπάρχει μια ευσυγκινησία, μια ευερεθιστικότητα. Από το απόγευμα αυτό σταματάει. Το απόγευμα και το βράδυ είναι πιο ευνοϊκό. Η αυριανή και η μεθαυριανή ημέρα είναι οι πιο δικές σας μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Και μέσα εκεί πρέπει να εντάξετε τα πιο σημαντικά πράγματα. Πολύ ωραία, ευνοϊκά τα βράδια. Και η νέα σελήνη για τα επαγγελματικά εξαιρετική για τους Ταύρους. Και να περάσουμε στους διδύμους, προσέχοντας σήμερα και αύριο γλιτώνετε πολλά, γιατί η σημερινή μέρα από το απόγευμα, μεσημέρι, απογευματάκι και μετά, η αυριανή και μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, θα έλεγα ότι είναι η μεγάλη πίεση, ενώ σιγά σιγά από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν τα πράγματα να τρέχουν καλύτερα. Σήμερα μέχρι το μεσημέρι κάντε τα πιο δύσκολα, κάντε αυτά που χρειάζεται για να πάρουν δρόμο και σιγά σιγά από το απόγευμα και μετά προσεκτικά αύριο και μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι. Από το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή, βάλτε ραντεβού, βάλτε θέματα με μεγαλύτερη άνεση. Να περάσουμε και στον καρκίνο. Βάλτε τώρα ακόμα και τα δύσκολα. Σας παίρνει. Η σημερινή μέρα είναι βοηθητική. Η αυριανή και η μεθαυριανή, δηλαδή μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, έχετε το καλύτερο χρονικό διάστημα αυτής της εβδομάδας. Το ξέρω ότι και σε οικονομικά και σε αισθηματικά σκαμπανεβάζουν πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Αλλάζουν τα πράγματα πολύ γρήγορα. Όμως και σήμερα και αύριο και μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, σε όλους τους τομείς μπορείτε να καταφέρετε κάτι καλύτερο. Να περάσουμε και στο Λέοντα. Αποφάσεις και ενέργειες παντού, το ακούσατε ήδη, ότι και αυτή η νέα σελήνη είναι βοηθητική, διευρύνει τον ορίζοντα, βλέπετε τι συμφέρει, οικονομικά, αγορά, πολυσίες, σχέσεις. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να παρέμβετε παντού και να δείτε τι θα κερδίσετε ή τι θα διώξετε από αυτά που δεν θέλετε να συμβούν. Σήμερα λοιπόν, ιδιαίτερα μέχρι το μεσημέρι, η εύνοια πιο δική σας, αλλά από εκεί και μετά το συμφέρον, η τσέπη και πολλά άλλα μπορούν να προχωρήσουν ικανοποιητικά. Πολύ ωραία. Να δούμε και την Παρθένο. Πίεση, συγκίνηση, αλλά και άνοιγμα δρόμων. Είναι ένα διάστημα δύσκολο, το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι ο ένας στο μακρύ του, άλλος στο κοντό του, ένας παραπονιέται, άλλος λέει δεν θέλω έτσι. Τα θέματα που έχετε να αντιμετωπίσετε εδώ και εκεί για το σπίτι, για τη δουλειά είναι πολλά. Όμως από το απόγευμα και μετά παίρνετε ένα ποσοστό εύνοιας ικανό και αύριο και μέχρι το Σάββατο το μεσημεράκι. Αλλά και η νέα σελήνη δεν είναι αρνητική, ιδιαίτερα για οικονομικά θέματα. Η νέα σελήνη θα γίνει το Σάββατο στο ζώδιο του ζυγού. Κάντε λοιπόν λίγο υπομονή. Ο Οκτώβρης έρχεται κοντά, πολλά θέματα θα λυθούν και θα νιώσετε καλύτερα. Και να περάσουμε να δούμε το ζυγό. Δεν έχετε κανένα λόγο να αργοπορείτε πουθενά. Δράση λοιπόν, το ακούσατε ήδη και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Mm-hmm. Θέλω να αξιοποιήσετε τις ημέρες μέχρι την Κυριακή με τον καλύτερο τρόπο. Δεν θα βρείτε ένα τέτοιο διάστημα ξανά, γι' αυτό κλείστε εκκρεμότητες, μη διστάζετε να πάρετε αποφάσεις, να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Και σήμερα και αύριο έως το τέλος της εβδομάδας θα δείτε και τις σχέσεις, τι προχωράει, τι κολλάει. Αν τώρα δεν προχωράει, παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται, από τον Οκτώβριο θα έχουμε πρόβλημα, οπότε βάζουμε τα δυνατά μας τώρα. Να περάσουμε και στο Σκορπιό. Από το απόγευμα γυρίζει το φύλλο προς το καλύτερο και η διάθεση και αυτό το φούντομα το εσωτερικό και η νευρικότητα αρχίζουν να υποχωρούν σιγά σιγά. Από το απόγευμα και μετά η αυριανή μέρα βοηθητική, η νέα σελήνη όχι αρνητική γιατί διώχνει φόβους και φοβίες και σας φέρνει μπροστά σε πράγματα τα οποία θέλετε να εξελιχθούν, θέλετε να προχωρήσουν. Σήμερα λοιπόν, μέχρι το απογευματάκι, λίγο προσεκτικότερα, από εκεί και μετά, χαλαρά και με πράγματα τα οποία σας δίνουν ικανοποίηση και κέρδος. Πολύ ωραία. Να περάσουμε και στον Τοξότη.
Αν φυλάξετε τώρα τα ρούχα σας, και ενώ από το απόγευμα και μετά, αύριο και μεθαύριο μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, αυτές είναι οι πιο πιεστικές, οι πιο ρευστές ημέρες της εβδομάδας. Είναι σημαντικό το ότι σιγά σιγά από την ερχόμενη θα αρχίσουν να ρυθμίζονται πράγματα πιο γρήγορα. Είστε σε ένα σταυροδρόμι, θα έλεγα, που ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα προσωπικά, τα επαγγελματικά, αλλά σύντομα θα έχουμε πιο σημαντικές αλλαγές και πιστεύω πιο ικανοποιητικές και για τα οικονομικά και για τα προσωπικά σας θέματα. Να δούμε και τον εγώ καιρό, υπάρχουν αντικσότητες, αλλά σήμερα από το μεσημέρι και μετά ιδιαίτερα, όχι, και το πρωινό δεν είναι αρνητικό, μπορείτε να το αξιοποιήσετε με πολλούς τρόπους, αλλά από το μεσημέρι και μετά, απόγευμα, αύριο και μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, ο ωφέλιμος χρόνος για τα πάντα. Οικονομικά δεν είναι καλή περίοδος, πολλά τα έξοδα, ασυνεννοησία υπάρχει, υπάρχουν πράγματα τα οποία αναστέλουν αυτά που θέλετε να επιτύχετε, αλλά έστω και έτσι μπορείτε σήμερα, αύριο, μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, βάλτε τα δύσκολα θέματα, βάλτε και τα ευχάριστα εκεί, αυτά που θέλετε να πάρετε λίγη ικανοποίηση, λίγη χαρά. Να δούμε και τον υδροχό. Το χρήμα, ο έρωτας και άλλα πολλά, το λέμε και το ξαναλέμε, ότι μέσα στο Σεπτέμβρη, ό,τι είναι να πάρετε παιδιά, θα το πάρετε πιο εύκολα. Στον Οκτώβρη θα δουλέψετε περισσότερο, τα έξοδα είναι πιο πολλά ή τα έσοδα λιγότερα. Τώρα λοιπόν, στη σημερινή μέρα, από το απόγευμα και μετά, ακόμα καλύτερα, σας λύνονται τα χέρια και αύριο και μεθαύριο και η Νέα Σελήνη λέει, δημόσιο, ξένοι, εξωτερικό, ρυθμίζονται θέματα σχετικά. Να δούμε και τους ηχθείς. Μάτια 4, αυτιά 14, από το απόγευμα και μετά, αύριο και μεθαύριο. Είναι ακριβώς το χρονικό διάστημα που θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή. Μην την πατήσετε, μην πάρετε αυθόρμητες αποφάσεις, κρατηθείτε λίγο, η ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει θέματα προς το καλύτερο, θα ανοίξει δρόμους, προοπτικές. Από το απόγευμα λοιπόν και μετά και αύριο και μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι προσέχετε συνεργασίες και σχέσεις. Αν δεν τα έχετε χαλάσει μέχρι τώρα στις σχέσεις σας, αφήστε να περάσει και ερχόμενη εβδομάδα και πολλά μπορεί να στρώσουν μετά. Κυρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραία και τα ταυράκια ιδιαίτερα καλά. Το λέω γιατί είμαι και εγώ τάβρο και έχω μια δυναμία στα ταυράκια. Λέει ο Θέμης μόνο για τα ταυράκια. Λοιπόν, πάμε εδώ στη Μαρία. Πάμε στη Μαρία η οποία γεμίζει την κολοκύθα μας. Εγώ ξεκίνησα, γεμίζω την κολοκύθα και θέλω να πω ότι αυτό το φαγητό το έμαθα από τη μια εκ των δύο γιαγιάδων μου, η οποία ήταν από τον Ιχώρη της Καπαδοκίας. Α, πολύ όμορφα. Ναι, το έφτιαχναν αυτό το φαγητό εκεί στους γάμους ή στις ημέρες τις πολύ επίσημες. Ήταν ένα παραδοσιακό φαγητό της Καπαδοκίας. Ωραία. Λοιπόν, γεμίζουμε την κολοκύθα και πώς την βάζουμε μετά. Και έχουμε θερμάνει το φούρνο. Έχουμε θερμάνει το φούρνο στους 170 βαθμούς. Ωραία. Τώρα δεν θα το γεμίσω όλη για να το δείξω. Θα βάλουμε το καπάκι. Mm-hmm. Θα ρίξουμε λίγο νεράκι όμως. Ρίξε μου λίγο νεράκι δεν για να έχει. Δεν τη γεμίζουμε μέχρι πάνω-πάνω. Θα τη γεμίσω μετά. Ακανονικά, απλά τώρα δεν το κάνεις. Ναι, εντάξει. Ωραία, φτάνει. Λίγο νεράκι. Λίγο νεράκι, λίγο αλατάκι ακόμα θα ρίξω από πάνω. Ωραία. Λίγο πιπεράκι και θέλω να μου φέρεις το λάδι για να ψηθεί και να γυαλίσει. Ρίξε μου λίγο λάδι. Λίγο λαδάκι πάνω για να γυαλίσει να είναι ωραία. Ναι, και να ψηθεί η κολοκύθα. Και εγώ με το πινέλο. Πολύ ωραία. Θα λείψω την κολοκύθα μου γύρω-γύρω. Φανταστικά. Και τη βάζω στο φούρνο. Θα μου ανοίξει λίγο το φούρνο. Συγγνώμη, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Και πόση ώρα τη βάζουμε? 4 ώρες το λιγότερο. 4 ώρες, δηλαδή αν ξεκινήσετε από τώρα, σε 4 ώρες θα είναι πανέτοιμο. Άρα και μετά την τρώμε και το εξωτερικό της κολοκύθας. Μετά που θα ξανάρθεις, να στη δείξω, γιατί εγώ χθες το βράδυ, παιδιά, ξενύχτησα. Ωραία, μην ξενύχτησα μου την δείξεις τώρα. Την σε πολύ πολύ λίγο για να τη δει και ο καλεσμένος μας. Λοιπόν, αγαπημένες μου φίλες, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί σας, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Επειδή έχουμε να σχολιάσουμε πολύ X-Factor, πολλά έγιναν χθες. Αχ, τι όμορφο! Καλέ, ταιριάζουμε! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Καλά, θα πάρετε σοκ, είμαστε ίδιοι. Δεν τον φέρνω, παιδιά! Να πάει να αλλάξει. Δεν τον φέρνω, σηκώθηκα να κουνηθώ! Να πάει να αλλάξει, πώς θέλει. Όχι, επειδή είμαστε ίδιοι, δεν θα αλλάξει, δεν πάει πουθενά. Διαφημίσει, ευχόμαστε ελάχιστα λεπτά. Πάμε. Do 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 do
μας. Είναι ο καλεσμένος μας σε πολύ πολύ λίγο. Μέχρι να έρθει όμως, δεν πας στην κουζίνα να φέρεις αυτήν την υπέροχη. Βέβαια. Να φέρουμε... 4 ώρες την έπινε. Δηλαδή αν την βάλετε τώρα 10:30. Πρέπει να ανοίξω το καπάκι. Ωρε, φίλε. Δεν υπάρχει. Ότι εντυπωσιακό φαγητό. Παιδιά, τώρα μιλάμε. Μόνο άντρας τη σηκώνει αυτό. Μαρία μου, μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Τρώμε και το έξω. Τρώμε, όχι το έξω, το μέσα. Το μέσα, σωστά. Το έξω. Ελάτε. Δηλαδή, μέσα από την πλήτα και το τρώμε. Πώς να την πλησιάσει μια κάμερα. Δηλαδή, ουσιαστικά βγάζουμε την πλητίτσα και το τρώμε. Το σερβίρουμε και τρελαίνουμε τους καλεσμένους. Καλά, είναι μαγικό. Πραγματικά, παιδιά, τρελαίνονται όλοι όσοι το βλέπουν. Τρελαίνονται. Είναι φανταστικό. Μοναδικό, έτσι. Δεν το βρεις αυτό το φαγητό, σπάνια. Φανταστικό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξω τον καλεσμένο μου. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάω να ανοίξω τον καλεσμένο μου για το χθεσινό επεισόδιο του X Factor. Είχε τα πάντα και έσχισε ξενομέρα τη Λευκή. Θα τα λέμε αυτά. Για να δούμε. Άρης Μακρύς, καλημέρα. Γεια σα, Βολίδη. Κοιτάξτε, σα είπα, πια έλα. Κάτσε τώρα όμως. Το ήξερε. Όχι, το ήξερα. Το φαντάστηκε. Όλα είναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε και πριν έτσι σε καλημερίσει και την παρέα μου, θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Δεν στόχα. Γιατί έτσι. Όταν άκουσα ότι πήρατε τον Άρη Μακρύ στα backstage, καλά, παιδιά. Από πού και ως πού, είσαι εξαιρετικός. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σου. Είδες καμιά φορά. Μη μιλάς πριν δεις κάτι. Ναι, ναι. Σωστά. Ναι. Είμαι αυτής της άποψης γενικά. Η μεγαλύτερη δυσκολία σου ποια ήταν, Δεν αντιμετώπισα κάποια μεγάλη, ιδιαίτερη δυσκολία. Είμαι γεννημένος φανταστικός. Τα κάνω όλα τέλεια. Όχι, ούτε καν. Απλά το πήγα όντως πολύ φυσικά. Έτσι όπως είναι ο χαρακτήρας μου. Φαίνεται. Σου τέριαζε, ρε παιδί μου, και ηλικιακά και ο χώρος. Ναι, ναι. Ήταν και εγώ έτσι που θεώρησα. Που το κατήχε. Και θα έβλεπες τον εαυτό σου σε ρόλο παρουσιαστή σε μια μελλοντική πρόταση. Δύσκολα πριν, αλλά τώρα έτσι όπως έχω δει πώς έχει πάει το πράγμα και έχοντας δει ότι είμαι εκεί και μου αρέσει και βρίσκω τα πατήματά μου. Κάτι έχει γίνει, έχεις πάρει μια μυρωδιά ή όχι. Κάτι έχει γίνει. Είδες την Ειρήνη Καζαριάν που ήταν λίγο έτσι παράξενη με τους δημοσιογράφους και έκανε μαύρο καθρέφτη, δηλαδή τη ρώταγαν και έλεγε ό,τι τη ρωτούν. Το έχεις δει αυτό? Α, ναι, το είδα. Τρόλαρε λίγο εκεί. Ήταν λίγο έτσι και σχολιάστηκε επικύλο τρόπο. Εγώ συνάντησα τη σύντροφό σου χθες, το είπε. Όχι. Με το που γύρισε, του είπε, ρε Σιάρη, είδα τον τάπλο χθες το βράδυ. Για έλα, Κωνσταντίνα. Βρήκαμε χθες την Άννα Μαρία Βέλη και μας σχολίασε όλο αυτό που ακριβώς συνέβη με την Άννα Μαρία, όχι, είναι η ίδια, με την Ειρήνη Καζαριάν. Σχολιάζει λοιπόν τη στάση της και αποκαλύπτει. Μπορούμε να το δούμε λίγο, γιατί εγώ το έχω δει, το έχω διαβάσει τι έχει πει, αλλά δεν έχω δει τις δηλώσεις της, παρακαλώ, που έκανε σε σένα. Εντάξει, θες έκανε, για να δούμε. Πάμε. Το περίμενες ότι θα γινόταν τόσος μεγάλος δώρος? Η αλήθεια είναι πως δεν το περίμενα, αλλά είμαι μια χαρά. Πιστεύεις ότι όλος αυτός ο δώρος έγινε λόγω της συμμετοχής της Ειρήνης Καζαριά? Δεν θα πάρω θέση όσον αφορά την Ειρήνη, γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και η Ειρήνη είναι μεγάλο παιδί και πολύ έξυπνη και ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό. Η αλήθεια είναι ότι ξαφνιάστηκα, γιατί μου στέλνανε, ήμουνα στις πρόβες και μου στέλνανε τα αποσπάσματα. Και λέω, μα εγώ. Μου. Δεν έπαιξαν. Το θέμα δεν είναι για μένα. Γιατί τόση ειρωνία απέναντι στο πρόσωπό μου? Αυτό που άκουσα σε αυτήν την εκπομπή ήταν ειρωνίες για το πτυχίο μου, που δεν είχαν να κάνουν με ευγενή σχόλιο ότι ήταν τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Για να δούμε πώς θα είναι στο θέατρο. Αλλά το άλλη μεγάλη τραγωδός είναι ειρωνία. Όλα αυτά που έγιναν μήπως ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ? Για εσείς το προκαλέσατε, εμένα ρωτάτε. Δεν το προκάλεσα εγώ αυτό το πράγμα. Ενώ ότι εγώ είμαι πολύ έξυπνη στο marketing. Γιατί κάνω marketing στο YouTube. Ξέρω πώς να προκαλέσω. Εν προκειμένου, αυτή δεν ήταν η παραστασή μου. Σας κάλεσαν, όχι εγώ, από όσο ξέρω. Ήρθατε, υπόθηκε ό,τι υπόθηκε. Έγινε η κοπτοραπτική όπως έγινε. Έπαιξε ό,τι θέλατε να παίξετε. Όχι εσείς προσωπικά. Ξέρω πώς δουλεύει. Το έχω κάνει κι εγώ. Και δημιουργήθηκε αυτό. Δεν το κάναμε εμείς. Αν το είχαμε κάνει εμείς, θα σου έλεγα ναι. Δεν είμαι πάρα πολύ έξυπνη.
Παιδιά, εγώ συμφωνώ μαζί τη. Σε όλα. Έχει πολύ ωραίο και πολύ έξυπνο κορίτσι. Και ταιριάζεται πολύ. Έχει γούστο, Άρη Μακρύ. Και ταιριάζεται και πάρα πολύ, να ξέρει. Άρη, τι τη έχει αφήσει τώρα όλο αυτό έτσι όπως έγινε. Δηλαδή, αυτό ο τόρο που έγινε, η παράσταση που θέλει να παίξει. Τι. Εντάξει, είναι. Από αυτό που συνέβη το σκηνικό, εντάξει, είναι λίγο πιο. Είναι και οξύθυμη σαν χαρακτήρα. Φαίνεται. Φαντάζομαι όχι πάνω σου. Έχει πάει τίποτα στο σπίτι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, να φύγουμε από την Άννα Μαρία, γιατί έχουμε εδώ τον Άρη. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε κιόλας. Το τραγούδι της αγάπης είναι το τελευταίο σου κομμάτι. Το ακούσαμε και. Το roller coaster της αγάπης. Ναι, το τραγούδι της αγάπης το λέω. Εντάξει, της αγάπης το λέω. Πολύ ωραίο. Α, ποιος παίζει το βίντεο κλιπ σου? Όχι, Άννα Μαρία. Όχι, παίζει η Αναστασία Τσιλιμπίου. Μάλιστα. Τώρα κυκλοφόρησε. Όχι, έχει κάποιους μήνες. Τώρα θα κυκλοφορήσει σε λίγο το επόμενο. Είναι το τραγούδι που ακούσαμε και πριν. Πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και το είχαμε ακούσει εμείς εδώ πρώτη μετάδοση το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Έχεις δίκιο. Αλλά τώρα πρέπει να είναι το βίντεο κλιπ να βγήκε. Το βίντεο κλιπ έχει. Ναι, εντάξει, βγήκε λίγο μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού. Έχει κάποιους μήνες και τώρα ετοιμάζουμε το καινούριο τραγούδι. Πώς θα λέγεται? Με την Panic. Ακόμα είμαι στο στάδιο που ακούω τραγούδια και μπαίνω στο στούντιο για να δοκιμάσω ποιο είναι αυτό που με προτιμώ και μου ταιριάζει καλύτερα. Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, θα εμφανιστείς κάπου από το X Factor? Έχεις κλείσει κάτι είτε θεατρικό είτε κάτι διαφορετικό, καλλιτεχνικό? Έχω κάποιες προτάσεις, αλλά ακόμα δεν έχω κλείσει κάτι στάνταρ. Θέλω να μπω και στη διαδικασία να επιλέξω αυτό που θα μου ταιριάζει ή θα νομίζω ότι μου ταιριάζει καλύτερα. Και τώρα να σου κάνω άλλη μία ερώτηση. Ναι. Σε πίστα δεν σε έχω δει ποτέ. Σε πίστα. Ναι, έχω υπάρξει όμως βέβαια. Εντάξει. Okay. Μπουζούκια να στο πω απλά. Ναι, θα έλεγες ναι σε μια πολύ καλή πρόταση. Σε μια πολύ καλή ναι, αλλά γενικά δεν είναι το φόρτε μου η πίστα. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να δώσω το 100% του εαυτού μου σε αυτό. Δεν είναι κάτι που με αντιπροσωπεύει 100%. Εννοείται, εντάξει, ίσως. Το καταλαβαίνω. Αλλά αν ήταν μια καλή πρόταση τύπου. Έβρισκα ότι με αντιπροσωπεύει σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό και ήμουνα OK εγώ στο πώς αισθανόμουν με αυτό. Mm-hmm. Ναι, εννοείται, δεν θα έλεγα. Και στο musical είσαι εξαιρετικός. Εγώ σε έχω δει σε δύο musical, είσαι εξαιρετικός. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, σου, Άρη. Μου χάρηκα πάρα πολύ και εγώ καλή επιτυχία σε αυτό. Με καλέσατε. Και... ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία στο X Factor, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει. Απόψε σε 9 νέο επεισόδιο X Factor, το οποίο πηγαίνει και φανταστικά να τα λέμε αυτά. Γρήγορα σε διαφημίσει, έχουμε πολλέ τηλεοπτικέ εξελίξει και όχι μόνο μην τύχουν και κάνετε κανένα ζάπινγκ, αγαπημένοι μου τηλεθεατέ. Υπάρχει λόγος. Σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί σας. Πάμε. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Επιστρέψαμε 11 ακριβώς, κάντε μια ευχή. Και πάμε έτσι. Α, και συγγνώμη, πριν αρχίσουμε τα τηλεοπτικά μας, θέλω μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Τάφλο να πάμε σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Συναντήσαμε την Μαρία από τον πρώτο GNTM. Α, βέβαια. Η Μαρία που έχει παράξενο επώνυμο και δεν μπορώ να το πω πολύ εύκολα. Ναι, ούτε εγώ μπορώ να το προφέρω. Είναι το δύσκολο. Ήταν στο πρώτο GNTM που ήταν, ξέρετε, και η Τζέννη Μπαλατσινού και ο Τζίζους. Πώς τον λέγανε τον κριτή εκείνο μετά τα μαλλιά? Ο Κοτέντος. Ο Χριστόφορος Κοτέντος. Κάνει καριέρα στη Νέα Υόρκη. Εξαιρετικά πηγαίνει αυτό ο Κοτέντος. Στην Αμερική. Μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής. Και κάνει βαριές καταγγελίες. Ναι, στην ουσία λέει ότι τα κορίτσια που πάνε στο φετινό και στο περσινό είναι πάρα πολύ διαβασμένα και έτοιμα να κάνουν reality. Χωρίς καθόλου να βλέπει, όπως είπε η ίδια, αληθινούς χαρακτήρες. Πάντα το play, Κατερίνα. Και τα βάζει και αυτή με την καγιά. Όλοι πια με την καγιά. Για πάμε λοιπόν να το δούμε. Γιατί δεν καμπάζουμε την δουλειά μου? Δεν ξέρω να ασχοληθώ με modeling όταν βγω από εδώ. Είναι γιατί εγώ έχω μάθει να μην ενθουσιάζομαι. Γιατί σε μια στιγμή όλα μπορούν να αλλάξουν. Είσαι ένα κορίτσι που ξεχώρισε από το Next Top Model 1, το 1, δηλαδή είχε έρθει για πρώτη φορά εδώ.
Λοιπόν, να το διαφθώσουμε έτσι, ναι, τον τύπο. Ναι, ναι. Δεν είπε ότι ήταν πιο κακιά από πέρσι. Είπε ότι πέρσι ήταν πιο κακιά έτσι, και φέτος έχει ακριβώς. Γλυκάνει. Αλλά τα κορίτσια είναι πιο δαγιασμένα. Αυτό το είπε. Κοίταξε. Το είπε. Στο TV και η Καγιά πέρσι είχε άλλο ρόλο και φέτος όντως είναι πιο γλυκιά. Έτσι. Και το πιο αυστηρό ρόλο που έχει πάρει η Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Συμφωνώ 100%. Επίσης, συμφωνώ σε αυτό που είπε η κοπέλα στο εξής. Ότι πριν 10 χρόνια η Μαρία, αν πήγαινε σε ένα reality. Μετά σε αντιμετώπιζαν όλοι λίγο. Πήγε σε reality, δεν σε θέλουμε. Ότι για καλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν λίγο πιο κλάση από εσένα. Ναι, ναι, ναι. Ποια δεν είναι έτσι. Όλα τα κορίτσια είναι αποδεκτά. Ακόμα και από τα reality. Αλίμονο είναι αποδεκτά και σίγουρα και η κοπέλα αυτή έχει βοηθηθεί και τα περισσότερα κορίτσια τουλάχιστον στην αρχή, γιατί γίνονται γνωστά, βοηθιούνται. Δεν, είναι, δεν έχει να λέει. Και όπως γίνεται σε όλα τα reality, στο νούμερο 2, στο νούμερο 3 και στο 4, οι παίχτες είναι πιο διαβασμένοι. Αλίμονο. Να σε ρωτήσω κάτι, Μέγκη. Εσύ έχεις αντιμετωπίσει αυτό το ρατσισμό επειδή είχες πάει στο GNTM. Ότι δεν σε θέλω για αυτή τη δουλειά, γιατί έχει πάει σε ένα reality το οποίο θεωρείται λίγο κίτρινο. Και δεν σε θέλουμε. Ναι, στην αρχή, όταν βγήκα από το παιχνίδι, μου το λέγανε αυτό. Ότι θα δυσκολευτώ και στις δουλειές μου, ότι δεν είναι και το reality τόσο βαριά φανέλα. Όχι, άλλο σου λέει. Αν πήγε σε δουλειά και σε απέρριψαν. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τις λέγανε ότι θα δυσκολεύτηκες. Όχι, στις δουλειές ήταν πιο εύκολο γιατί πήρα και μια σου λέγανε, αλλά τελικά κάτι το οποίο δεν έγινε. Ναι, μαλλιά, έχει να κάνει με το ποιος είσαι, έτσι. Δηλαδή αυτοί είναι καλοί, τι θέλουν στις δουλειές. Το ότι ήταν μέσα στο GNTM δεν τους δεν μπορεί να την απορρίψουν. Εάν δεν ήταν μέσα στο reality, δεν θα πήγαινε να πάρει τη δουλειά. Τι ναι, να καταλαβαίνει. Αλλά δεν την απορρίπτουν επειδή ήταν στο reality, γιατί είναι καλοί και τους κάνει ως μοντέλο. Αυτή που έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα και. Γενικώς έχει ακούσει και τις πιο πολλές κριτικές, κυρίως αρνητικές βέβαια, έχει δεχτεί. Είναι η Ειρήνη Καζαριάν, η οποία δίνει μια συνέντευξη στο περιοδικό, λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Για κάποιους, οι δηλώσεις που κάνει θα θεωρηθεί ότι βάζει κι άλλο λάδι στη φωτιά και το πάει ένα βήμα παρακάτω. Όταν, ας πούμε, δηλώνει ότι παγκόσμια όλα τα μοντέλα έχουν γίνει πλέον ηθοποιοί. Κάπως νομίζω ότι ξέρεις, δεν πάει ένα βήμα πίσω για να το καταλαγιάσει, αλλά δίνει ένα τσικ παραπάνω. Είπε κάτι τέτοιο. Το είπε ξεκάθαρα. Όχι, δεν πάμε να το δούμε. Τα θέλει ο. Ναι, ναι. Για πάμε. Είναι η πρώτη φορά που. Θα παίξω θέατρο και δεν έχω ξανακάνει υποκριτική, οπότε είναι κάτι καινούριο για μένα. Σάλλος έχει ξεσπάσει με την απόφαση της Ειρήνης Καζαριάν να παίξει Ήψεν στο θέατρο και αυτή τη φορά ρίχνει λάδι στη φωτιά με νέα τη συνέντευξη στο περιοδικό, λοιπόν. Είμαι μοντέλο, αλλά μου πρότεινε ο Νικόλας Ανδρουλάκης να παίξω στην παράστασή του και το δέχτηκα. Είναι κάτι καινούριο για μένα και το κάνω για να βρω άλλες πτυχές του εαυτού μου, να γίνω καλύτερη ακόμα και στο modeling. Πιστεύω ότι το μόντελινγκ έχει ημερομηνία λήξης, αλλά μπορεί να κρατήσει και μέχρι τα 30 σου. Επίσης, όλα τα μοντέλα παγκοσμίως έχουν γίνει πλέον ηθοποιοί. Δεν έχουν σπουδάσει όλοι ηθοποιοί υποκριτικοί, σε σχολή. Ζούμε σε έναν. Είμαστε σε έναν κόσμο σύγχρονο, σε νέα γενιά, οπότε. Ναι, αλλά όποιος παίζει θέατρο δεν πρέπει να το σπουδάσει κιόλας. Εντάξει, εννοείται πως θα το σπουδάσει. Σκέφτεσαι να κάνεις σπουδές πάνω στο θέατρο. Δεν το έχω ακόμα στο μυαλό μου. Μπορεί να το σκέφτομαι λίγο, αλλά όχι ακόμα. Η νικήτρια του GNTM συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν επιλέχθηκε για το ρόλο λόγω του reality που συμμετείχε, αλλά λόγω ταλέντου. Ο Νικόλας, ο σκηνοθέτης μας, με τον οποίο γνωριστήκαμε πριν από έναν μήνα, με πίστεψε και μου το είπε από την αρχή. Εννοείται ότι ήθελε να παίξω στην παράστασή του γιατί είδε κάτι σε μένα. Οι δικοί μου άνθρωποι μου λένε ότι το έχω. Βλέπουν ότι μπορώ να κάνω επάγγελμα την υποκριτική, ότι όλα θα πάνε καλά και να μην αγχώνομαι. Πάντα έχω άγχος στη δουλειά μου γιατί νοιάζομαι και θέλω να τα πάω τέλεια. Να μην με αφήσετε να μιλήσω εγώ μετά από αυτό. Δύο πράγματα μάθαμε από αυτή τη συνέντευξη. Το ένα είναι ότι όλα τα μοντέλα παγκοσμίως γίνονται ηθοποιικά, το οποίο δεν ισχύει. Έχουν γίνει ήδη. Και το δεύτερο είναι ότι την επέλεξαν λόγω ταλέντου. Αλίμονο τώρα. Βλέπεις την Ειρήνη Καζαριάν, λες να την ανεβάσεις, αν την αζάρωσεις. Την έχω στηρίξει πάρα πολύ, γιατί έχω δει και αποσπάσματα εκπομπών. Εντάξει, και εκπομπές που είναι σε, εννοώ, την ίδια ώρα με εμάς και πιο μετά κτλ. Και την έχουν καταδικάσει. Εντάξει, έχω δει κάποια αποσπάσματα, ίσως λίγο την έχουν καταδικάσει. Αλλά, και αυτή λίγο προκαλεί. Ναι, τώρα το χόντρινε. Δηλαδή, τώρα με αυτά που λέει, είναι αυτό που σας είπα πριν. Τα θέλει και ο Παππούς. Ναι, τα θέλει. Θα έπρεπε να κρατήσει μια σιγή ηχθείως, να τη δούμε πρώτα, αν το χειριζόταν έξυπνα, και μετά την κρίνουμε. Εντάξει, και εμείς όλοι που έχουμε ασχοληθεί με το θέμα, έχουμε λίγο πέσει να τη φάμε με ποια έννοια. Ότι ας τη δούμε και μετά ας πούμε κάτι. Μα η ίδια έπρεπε να το σκεφτεί αυτό, όχι εμείς. Άκουσε με. Πολύ καλή και μετά να βγούμε να πούμε μπράβο. Κωνσταντίνε, συμφωνώ απόλυτα, αλλά αυτό πρέπει να το σκεφτεί πρώτα η ίδια. Υπάρχει πάντως πολύ γνωστή ηθοποιός, πολύ αγαπημένη ηθοποιός, η οποία την υπερασπίζεται και δεν είναι άλλη από τη Σοφία Παυλίδου. Η οποία μιλά αποκλειστικά στην καμερά μας. Εγώ δεν πίστευα ότι η Σοφία Παυλίδου θα υπερασπιζόταν την Καζαριάν. Για να δούμε τι είπε. Έχει προκύψει ένα θέμα τελευταία για τους παίκτες reality που μπαίνουν στις παραστάσεις, στις σειρές. Η κοπέλα που θα παίξει στο δημοτικό Πειραιά. Ναι.
Εγώ όμως θέλω να πω ότι η κοπέλα αυτή της έγινε μία πρόταση, γιατί θα έπρεπε να την αρνηθεί και να υποτιμήσει τον εαυτό της ότι δεν θα τα καταφέρει. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένας σκηνοθέτης από πίσω. Το σκηνοθέτη. Γιατί δεν του κάνει bullying κανένας και κάνει μόνο στην κοπέλα? Γιατί η κοπέλα από κάποιον επιλέχθηκε και της δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Ότι με την αλλαγή της ώρας θα βρει κάποιο κοινό που έχει χάσει παίζοντας 9. Εγώ δεν το πιστεύω. Ξέρεις τι με ανησυχεί, Έλενα, ότι εμείς ζούμε στο μικρό κόσμό μας και δεν ακούμε τους ανθρώπους που βλέπουν τηλεόραση. Και μιλάνε. Εγώ όλους τους ανθρώπους που βλέπουν τηλεόραση και βλέπαν Ανδρέα Γεωργίου και μεγαλύτερου ηλικία, γιατί αυτό το υποστηρίζουν. Είναι μεγαλύτερη ηλικία και 11 η ώρα δεν θα μένουν ξύπνοι για να το δουν. Ξέρεις τι μου λένε, γιατί να το δω, είναι ίδιο με το τατουάζι. Σαν να είναι τα φώτα ίδια, σαν να είναι ίδιες οι σκηνές. Χρήσιμα, δεν καταλαβαίνω. Είναι η αίσθηση που αποκομίζουν. Να πει κάτι, Έλενα, μισό λεπτό. Ότι πήρε τις βαλίτσες του Ανδρέα Γεωργίου από την Κύπρο, τις πήγε στην Κέρκυρα και that's all. Δεν άλλαξε κάτι άλλο. Με αυτές, ρούχα αλλάξανε. Μετά από τόσο μεγάλη επιτυχία, πρέπει λιγάκι να ξεκουράζεις το κοινό σου. Εδώ λοιπόν δεν το ξεκούρασε και πήγε με κάτι σχεδόν παρόμοιο και ως εικόνα και ως κόνσεπτ. Και πιο αδύναμο κιόλας. Και ναι, όπως δείχνει πιο αδύναμο, δεν το έχω δει. Και πήγε κατευθείαν να μπει σε ένα άλλο κανάλι. Είναι δύσκολο αυτό. Και πόσο κρίσιμο είναι. Και κόβεται και η τηλετενία, παιδιά. Να δώσουμε και αυτό το ρεπορτάζ. Κάθε Παρασκευή υπήρχε ένα μάζεμα ουσιαστικά των επεισοδίων. Ο προγραμματισμός αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τηλετενία, παιδιά, την Παρασκευή. Είναι κρίσιμο να μπορείς να πάρεις τη σωστή απόφαση τη σωστή στιγμή. Έτσι. Δηλαδή, επειδή πρότειναν από τον Αλφα στον Ανδρέα Γεωργίου να συνεχίσει το τατουάζ και τρίτη χρονιά, νομίζω ότι αν είχε πει ναι και είχε σκεφτεί πιο πονηρά, αυτή τη στιγμή θα μιλάγαμε για μια επιτυχία. Ωραία, ο πονηρός Ανδρέας Γεωργίου θα πει μια λύση πάλι, θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα μου. Παίρνω λοιπόν, στροφή τα και να σα πω την αλήθεια. Βιάζομαι να πάω σε διαφημίσεις και βιάζομαι να γυρίσω, διότι μετά έρχεται όχι δίλημα, διληματάρα, από τα πιο δύσκολα διλήμματα που έχετε δει. Όμως, για να δείτε το δίλημα, το X-Factor, να βλέπετε εμάς, κοιτάξτε τι δωράδα σας δίνουμε, η εταιρεία Μυρίδη Σαββίδη σας δίνει όλη αυτή τη φανταστική τηλεόραση, είναι αυτή την τεράστια. Καλέ, τι ωραία που είναι. Σκεφτείτε αν έχετε στη σαλονάρα σας, ακόμα και στο δωμάτιό σας, απλά να έχει λίγη απόσταση. Γιατί μιλάμε για τηλεόραση 65 ίντσων, καλά τα λέω, Θέμη μου. Ultra high definition, παρακαλώ, με ενσωματωμένο Netflix. Βλέπετε τα πάντα σε αυτήν την τηλεόραση και θα την αποκτήσετε, καλά, είναι και πανακρίβου. Δεν υπάρχει. Και μαζί με τηλεόραση, να βάλετε λίγο πιο δίπλα, θα πάρετε και αυτό το φανταστικό Μόρις, το φιστική. Τι ωραίο που είναι αυτό το Μόρις, το φιστική, το καταπληκτικό. Βγαίνει σε πάρα πολλά χρόνια, αλλά το φιστική θα πάρετε εσείς. Με ένα μήνυμα. 14999, open και ενώ το ονοματεπώνυμο στο 14999. Τώρα τηλεφωνήστε. Τώρα στείλετε τα μηνύματα. Διαισθάνομαι ότι είναι τυχερή σας μέρα. Και με το ίδιο μήνυμα εννοείται πως διεκδικείτε το νέο Opel Corsa. Την αυτοκινητάρα που δίνουμε εμείς. Δηλαδή με το τίποτα τρεις δωράρες. Πάμε για διληματάρες. Μην τυχόν και κάνετε κανένα ζάπινγκ, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί σας. Πάμε. Με τη μανούλα σου, δηλαδή επιλέγεις τη μάνα σου από μένα. Είμαι λίγο αγχωμένη γιατί δεν το συνηθίζω αυτό. Το να βγαίνω με κάποιον που μιλάω μέσω ίντερνετ. Τι λες, ρε, είσαι παντρεμένος. Θέλω να γυρίσει στο σπίτι. Θα την πάρω τώρα τηλέφωνο και θα τη χωρίσω για να δεις πόσο πολύ σ' αγαπάω. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Στις 11:30 τα δικά σας διλήμματα. Τηλεθεατές, 11:28, εδώ είναι και η κυρία Μεϊμαρίδη στην παρέα μας. Καλημέρα σας, πώς είστε. Καλημέρα, κυρία Μεϊμαρίδη μου. Η Αντωνία έχει ένα πολύ σοβαρό δίλημα. Όλα ξεκίνησαν όταν η Αντωνία συζούσε με τον σύντροφό της και τη μητέρα του, με την οποία δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Αποφασίζει να φύγει από εκεί και έρχεται μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή της. Πόσο χρόνο είναι, ξέρουμε. Η Αντωνία θα μας τα πει τώρα εκείνη στο δίλημά της. Okay. Πάμε να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος και στη συνέχεια θα σας πω και πώς ψηφίζετε. Παρακαλώ.
Με λένε Αντωνία και βρίσκομαι μπροστά σε ένα πραγματικά δύσκολο δίλημα. Εδώ και λίγο καιρό χώρισα με το αγόρι μου που συζούσαμε εξαιτίας της μητέρας του. Ήταν ανυπόφορη και ανακατευόταν σε όλα διαρκώς. Το διάστημα που ήμουν μόνη γνώρισα κάποιον άλλο, που πραγματικά περνούσα καλά. Πολύ γρήγορα όμως ανακάλυψα ότι είναι παντρεμένος. Εκείνος μου λέει ότι δεν πάει καλά ο γάμος του και θέλει να χωρίσει γιατί με έχει ερωτευτεί. Εν τω μεταξύ, ο πρώην μου ζήτησε να τα ξαναβρούμε, λέγοντας μου ότι έλυσε το πρόβλημα με τη μητέρα του. Να γυρίσω στον πρώην μου που τον αγαπάω, ελπίζοντας ότι θα λύσει το πρόβλημα με τη μητέρα του. Ή να μείνω με τον Νίκο και να περιμένω να χωρίσει τη γυναίκα του. Τι θα γίνει με σένα που σε μάζεψε εδώ μέσα ο γιος μου? Τα μένα τα έχεις στα χέρια σου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για σένα καν. Κυρία Λαμπρινή, τι πάθατε πάλι και ορίεστε? Τι σας ζήτησα? Το χυμό σας ζήτησα επειδή ήσασταν ήδη στο ψυγείο. Να πας να τον βάλεις. Πού τα έχεις στα χεράκια σου? Τι θα γίνει επιτέλους? Γιατί τσακώνεστε πάλι πρωί-πρωί? Μάντεψε. Τι έγινε? Δεν την αντέχω άλλο να τη χαίρεσαι. Τι έγινε? Για μια γυναίκα έχει πρόβλημα, το καταλαβαίνεις. Η γυναίκα δημιουργεί προβλήματα καθημερινά. Τι σου έκανε πάλι? Τι μου έκανε? Τι τη ζήτησα δηλαδή? Να μου πιάσει κάτι από το ψυγείο, επειδή ήταν ήδη εκεί. Εκεί εσύ δεν μπορείς να πας να τον πάρεις μόνος του. Και τι να κάνω να τη σπρώξω για να πάρω το χυμό? Είμαστε σοβαροί. Να σου πω, γιατί εγώ αυτή την κατάσταση δεν την αντέχω άλλο. Γιατί μέσα. Την μπορώ εγώ? Μπορώ να σα ακούω κάθε μέρα να τσακώνεις? Τι είμαι δυνατόν? Ωραία, ας κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ας φύγουμε και να πάμε να μείνουμε μόνοι μας. Όχι, γιατί να φύγουμε? Τι, γιατί να φύγουμε? Γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί η μάνα σου έχει πρόβλημα μαζί μου. Γιατί είναι ξεκάθαρο. Κοίτα, για να τα λέει, όλο και κάτι θα συμβαίνει. Δεν μπορεί και εσύ να μην έχει κάνει τίποτα. Α, ναι, εγώ φταίω. Η μανούλα σου δεν φταίει πουθενά, δηλαδή, ε? Να σου πω, δεν θα μιλάς έτσι για τη μάνα μου. Α, okay. Μάλιστα. Όχι. Α, εκείνη να μιλάει έτσι για μένα και εγώ να μην μπορώ να πω τίποτα. Άκου λίγο. Επειδή δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται και επειδή δεν μ' αρέσει να προσβάλλεις επανειλημμένα τη μάνα μου, καλύτερα να φύγεις. Άστε να φύγω γιατί η μανούλα σου βάζει λόγια, ε! Όχι, δεν μου βάζει καθόλου λόγια, αλλά βλέπω μπροστά μου τι γίνεται. Δεν είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Καλύτερα να φύγεις. Α, οκ. Άρα θέλεις να μείνεις με τη μανούλα σου, δηλαδή επιλέγεις τη μάνα σου από μένα. Αυτό μου λες. Okay, αν λοιπόν. Το θέλεις έτσι, ναι. Οκ, okay, μείνε με τη μάνα σου. Άντε, πού είσαι και σε ψάχνω από το πρωί? Λοιπόν, θυμάσαι που σου έλεγα για αυτόν τον τύπο που γνώρισα στο ίντερνετ? Ναι, αυτόν που μιλάμε 15 μέρες. Κανονίσαμε να βγούμε αύριο. Ω ναι, θα τον δω από κοντά επιτέλους. Τι φοβάσαι, βρε χαζί? Όχι, βέβαια. Έχει δώσει πολύ καλά δείγματα. Και τώρα μαζί του μιλάω. Κανονίζουμε το ραντεβού. Αχ, ωραία. Αντευχήσου μου καλή τύχη. Ρε, είναι πάρα πολύ όμορφος. Ελπίζω να είναι και τόσο καλός χαρακτήρα. Γιατί δεν θα αντέξω άλλη ένα ποδιά. Ναι. Λοιπόν, άντε, κλείσε τώρα και θα σε πάρω αύριο. Να σου πω εντυπώσεις που θα τον δω από κοντά. Κλείσε και δεν μπορώ να γράψω με το ένα χέρι. Έλα, φιλιά. Έλα, γεια. Γεια σου! Γεια! Είσαι ο Νίκος? Ναι. Παίρνω, έτσι? Να πεις, ναι. Αντωνία, ε! Αντωνία, χαίρομαι που σε γνωρίζω και από κοντά. Χάρηκα. Κι εγώ. Είσαι πολύ πιο όμορφη από κοντά, ε! Α, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, είμαι λίγο αγχωμένη γιατί δεν το συνηθίζω αυτό. Το να βγαίνω με κάποιον που μιλάω μέσω ίντερνετ, καταλαβαίνεις. Ειλικρινά σου μιλάω και εγώ πρώτη φορά το κάνω. Αλήθεια? Πρώτη φορά, έτσι. Ναι. Εντάξει, ανακουφίστηκα λίγο. Είναι γραφτό. Μάλλον ναι. Έχεις άγχος, ε? Εντάξει, μωρέ, απλά ξέρεις, είναι λίγο περίεργες οι εποχές και. Καλά, ήμουν μην και φοβάσαι. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, αλήθεια σου λέω. Ωραία. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Και εγώ έχω άγχος, εντάξει, δεν μου συμβαίνει κάθε μέρα να βγαίνω με μια τόσο όμορφη κοπέλα. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, τι θα κάνουμε, τι σκέφτεσαι? Ό,τι προτείνει η κυρία. Θες να πάμε για καφέ, μιας και είναι ακόμα νωρίς? Να με. Ωραία. Πάμε για καφέ? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Σε πάω εγώ κάπου που ξέρω καλά? Το αφήνω πάνω σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Πω. Το θέμα είναι ότι φεύγει από τη σχέση της, την δύσκολη θεωρητικά, γιατί δεν τα πήγαινε καλά με τη μητέρα, αποφασίζει να χωρίσει με τη μητέρα του συντρόφου της και απευθείας μπαίνει στη διαδικασία να γνωρίσει κάποιον άλλο. Διαδικτυακά πάντα, έτσι. Ο ένας είναι, ακούει τη μαμά, είναι μαμάκιας,
και ο άλλος είναι παντρεμένος. Κανονικά αυτοί πρέπει να φύγουν και οι δυο. Αλλά εδώ δυστυχώς πρέπει να διαλέξουμε ένα από τα δύο. Ακόμα δεν έχουμε δει ότι είναι παντρεμένος, βέβαια. Ναι, δεν έχουμε δει και δεν μπορείτε να καταδικάσετε λέγοντας είναι μαμάκιας. Δεν ξέρουμε τι βιώνει. Τι εννοείς? Εννοώ ότι μπορεί η κόντρα αυτή να τον έβαλε να πάρει μια απόφαση. Και σαφώς η επιλογή του ήταν να μείνει με τη μαμά. Εγώ θα μείνω αλλού, κυρία Μεϊμαρίδη, με συγχωρείτε. Θα μείνω στο ότι χωρίζει από μια σχέση που συζούσε και με τη μία πάει να μπει σε άλλη σχέση. Αυτό κάτι δεν ξέρει καλά. Έτσι κάνουν τα κορίτσια. Και κυρίως στην εποχή που ζούμε, οι γενιές που ζούμε, που είναι γεννημένες από το 1984. Είμαι σε αυτή τη γενιά. Και μέχρι τώρα. Δηλαδή από τα 35 μέχρι τα 15, αυτή η γκάμα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη γενιά, παιδιά, για τους γονείς. Πολύ. Μάλιστα. Πανέξυπνα παιδιά, αλλά έχουν μάθει τα μίντια και έχουν φίλτρα. Τα πάντα κάνουν φίλτρα. Σωστά. Άλλο να τους δεις την πραγματικότητα και άλλο να τους δεις... Σωστά. www.tvopen.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε και το application πια. Το βλέπετε το application στο κινητό σας. Ψηφίζετε εντελώς δωρεάν, είτε από το κινητό σας, είτε από υπολογιστή, είτε από το λάπτοπ. Μπείτε και κατεβάστε και το application απευθείας από το site. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Ήδη η διαφορά, εντάξει, είναι μεγάλη, αλλά πρέπει να δείτε, να αποκαλυφθεί ότι ο σύντροφος είναι παντρεμένος, ο καινούριος. Πάμε να δούμε. Μας το είπε όμως. Γιάννη μου καλέ, πώς έτσι αγόρι μου όμορφο. Τι πως είμαι έτσι ρε μάνα τώρα. Δεν μπορώ να σε βλέπω, κλαίει και η δική μου η καρδιά. Ωρα, τι θες να κάνω τώρα, αφού... Δεν συνέλθεις, να πιεις λίγο έξω. Δεν θέλω, δεν έχω καμία όρεξη να πάω πουθενά, δηλαδή... Έλα βρε αγόρι μου, ούτε μια βόλτα, ούτε με τον Παναγιώτη σπάει τα τηλέφωνα μέχρι εμένα παίρνει. Δεν θέλω σου λέω, ένα πράγμα σκέφτομαι. Και τι θα γίνει τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχεις κολλήσει με την Αντωνία. Ρε μάνα, αφού τι θέλω. Και δεν ήταν και τρόπος αυτός που της μίλησα. Εγώ την έδιωξα. Εγώ φταίω. Δεν την έδιωξες, η χαρά μου. Η συμπεριφορά της την έδιωξε. Δεν σεβόταν ούτε τη μάνα σου ούτε σένα. Και αφού δεν σέβεται τη μάνα που σε γέννησε, σημαίνει ότι δεν σέβεται ούτε σένα, εντάξει. Δεν είναι έτσι, μάνα. Έτσι είναι και θα το καταλάβεις όταν μεγαλώσει. Βγες, καρδιά μου, όμορφη. Ένας κούκλος είσαι, μωρέ και μαροζώνη. Αφού σου λέω δεν έχω καμία όρεξη. Τι να πάω να κάνω. Τόσες κοπέλες περιμένουν έξω. Δεν με ενδιαφέρουν. Την Αντωνία θέλω. Ξεκόλα, έλα, βγες λιγάκι. Σε παρακαλώ. Τώρα. Νίκο! Ου, η γυναίκα μου. Η ποια? Η γυναίκα μου. Τι λες ρε, είσαι παντρεμένος. Ναι, αλλά δεν... Τι αλλά δεν, τι αλλά δεν, τι! Σήκω, σε παρακαλώ, μην τα κάψεις, μην τα κάψεις. Κάτω από το κρεβάτι, από το κρεβάτι. Δεν χωράς το κρεβάτι. Ναι, δουλάπα. Κάτσε να πάρω τα παπούτσια μου. Έλα, χρέω να σου, το πήγες την δουλάπα. Δεν χωρά, παιδί μου, έχει ρούχμα. Είσαι πόρτα, σήκω. Ά, είσαι παντρεμένος. Θα σου πω μετά, και στην πόρτα. Νίκο, μήπως είδες το φάκελο. Τι, το φάκελο, το πράσινο, γιατί βιάζομαι. Για το... στην κουζίνα, από κάτω από το ψυγείο. Τι έχεις παιδί μου, γιατί είσαι αναστατωμένο σου βλέπω. Τίποτα, ήταν έναν εφιάλτη. Και γιατί είσαι γδυτός, πώς είναι στο δωμάτιο. Είχα ξυπνήσει και ξανακοιμήθηκα λίγο γιατί ζαλίστηκα. Πάμε να βρεις το φάκελο, έλα να σου πω γιατί... Είσαι καλά. Από το ψυγείο είμαι, έλα να δεις λίγο. Έλα, πού είσαι, εδώ είσαι, έλα. Πας καλά. Είσαι παντρεμένος και δεν μου πεις τίποτα. Καλά, δεν τρέπεσαι καθόλου. Καθόλου! Καμία τσίπα! Δεν ήθελα να σε χάσω, γι' αυτό όταν ξεκίνησα δεν τι! Παρέλειψες μια σημαντική λεπτομέρεια ότι είμαι. Α, συγγνώμη, είμαι παντρεμένος! Άκουσε με λίγο, δεν τα πάμε καλά. Είναι να χωρίσουμε. Απλώς δεν μπορούσα να σου το πω πριν γίνει. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, ξέρω, κλασικές δικαιολογίες. Τέλος πάντων. Θέλω να είμαστε μαζί, αλήθεια. Θες να είμαστε μαζί, ε? Ωραία. Τότε χώρισε την. Εντάξει, απλά δεν είναι τόσο εύκολο. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να γίνει. Κοίταξε να δεις. Θα σου δώσω το χρόνο σου, αλλά εγώ λογάκια πλέον δεν πιστεύω. Επομένως, θέλω πράξεις. Χώρισε την και μετά ξαναπάρουμε. Ωραία, θα μου δώσω όμως λίγο χρόνο, εντάξει. Το είπαμε. Ωραία. Δύσου τώρα γιατί πρέπει να φύγεις. Ναι, το κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω. Λοιπόν, θα ντυθώ, θα φύγω και να ξέρεις ότι ο μόνος λόγος που σου δίνω λίγο χρόνο είναι γιατί και εγώ ήμουν σε σχέση και πρόσφατα βγήκα. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Ωραία, εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να ξέρεις ότι δεν σε απογοήτευσω. Θα το δούμε. Άντε, τι σου.
κάνεις εδώ? Ήρθα να σε βρω να μιλήσω. Τι να πούμε, Γιάννη. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που σου μίλησα. Θέλω να γυρίσεις στο σπίτι. Ωραία, δεκτή, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Μα γιατί? Να γυρίσω στο σπίτι εγώ, εσύ και η μάνα σου. Γιάννη, νομίζω ότι το ξεκαθάρισα αυτά. Θα αλλάξει η κατάσταση, το υπόσχομαι. Γιάννη μου, κοίτα, σε αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρεις. Άλλωστε, ήμασταν και τόσο καιρό μαζί, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω εκεί μέσα. Και δεν θα αλλάξει τίποτα. Και να αλλάξει, θα αλλάξει τον πρώτο μήνα και μετά πάλι θα γίνουν τα ίδια. Οπότε, τσαμπακόπος. Δεν είναι έτσι, το υπόσχομαι, θα το δεις κι εσύ. Oh. Απλά γύρνα στο σπίτι. Δεν γυρνάω πίσω, Γιάννη. Άλλωστε, την αποφασίσω την πήρες πριν καιρό που επέλεξες τη μάνα σου αντί για μένα. Οπότε, δεν νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Τουλάχιστον για τώρα. Καλά και ο άλλος, ο απαράδεκτος, πήγε σπίτι την ερωμένη. Λανάτι κιλόλουι. Χωρίς να της το έχει πει. Ο συχαμένος θα πω. Ένας γκομενιάρης παντρεμένος δεν αλλάζει. Έτσι. Και ας πούμε ότι διαλέγει αυτόν να πάρει αυτόν, σε λίγο θα τα κάνει σε αυτήν. Καλά, θα βρει άλλη γκόμενα και θα πατάει αυτήν. Εννοείται. Ο πρώτος δε, αυτός με τη μαμά, τώρα το θυμήθηκε να μαζέψει τη μάνα. Απλά του το δίλημα είναι λίγο περίεργο, γιατί λέει τι να κάνει. Όχι, είναι να γυρίσει το πρώην, ναι, ή να μείνει με τον παντρεμένο στην Πεφώτη. Δηλαδή, Αντωνία μου, δίλημα να μείνει μόνη σου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς θα το πω. Μα δεν μπορούμε. Ένα από τα δύο δεν πρέπει να διαλέξουμε. Ναι, εμείς ναι, αλλά με προβληματίζει που η κοπέλα μπήκε σε διαδικασία. Σημειώσατε χ, κανέναν από τους δύο. Τι να πω, το δίλημα όμως είναι αυτό. www.tvopen.gr. Εσείς διαμορφώνετε το αποτέλεσμα εντελώς δωρεάν, ψηφίστε μέσα από την εφαρμογή του Open. Από τα δύο το χειρότερο είναι ο παντρεμένος. Συμφωνώ. Ναι, μαζί σου. Ναι. Συμφωνώ. Πάμε. Γιάννη μου, πώς είσαι, καρδούλα μου? Άσε με, μάνα, τώρα λες και δεν με ξέρεις. Να σου βάλω κάτι να φας, ψυχή μου? Δεν έχω καμία όρεξη, αλήθεια. Ναι, αλλά δεν μπορεί να τραβήξεις πολύ αυτό. Θα πέσεις κάτω. Δεν μπορώ να σε βλέπω, τρελαίνομαι. Και τι θες να κάνω, ρε μάνα? Είχες κάποιο νεότερο, σε πήρε καν τηλέφωνο? Όχι, όχι, τίποτα. Δεν μπορώ, πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο έτσι, παιδάκι μου. Έλα να σου πω, σκέφτηκα κάτι. Τι? Πήρα μια απόφαση γιατί με έχει προβληματίσει πολύ. Να πας να της μιλήσεις. Τι να της πω, ρε ζημά? Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Και αν σου πει ότι επιστρέφει, εγώ θα φύγω από εδώ. Θα πάω να μείνω στο εξοχικό μας. Αλήθεια, θα το κάνεις αυτό για μένα? Ναι. Είσαι παιδί μου και σε αγαπάω, δεν μπορώ. Μάνα, όχι ότι δεν σε θέλω, εννοείται ότι σε θέλω στο σπίτι, αλλά θα το κάνεις αυτό για μένα, όντως. Θα το κάνω, στο υπόσχομαι. Παλικάρι μου καλό. Γεια σου, ρε μάνα, θα πάω αύριο να της μιλήσω. Άντε, κούκλο μου, ται! Δεν τα είπαμε. Ναι, αλλά αυτή τη φορά έχω νέα. Καλά νέα. Ναι. Τι νέα, για πες μου. Θα γυρίσεις σπίτι? Όχι. Σου είπα ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι η μάνα σου. Αυτό ήρθα να σου πω. Τι? Αυτά είναι τα καλά νέα. Ποια? Μου είπε η μητέρα μου ότι αν εσύ γυρίσεις το σπίτι, ναι, θα φύγει εκείνη. Μου λέει θα μου το κάνει σαν χάρη, γιατί θέλει να με δει καλά. Άσε μας, ρε Γιάννη, που θα φύγει η μάνα σου από το σπίτι της. Όχι, για να πάω εγώ να μείνω. Αλήθεια, εντάξει, μου είπε θα πάει στο εξοχικό. Εντάξει, Γιαννάκη μου, τέλος πάντων, μη το... Δεν θες να το σκεφτείς? Εντάξει, άσε και θα δείξει ο χρόνος, ναι. Τι κάνεις? Καλά. Τι είναι? Τι έχεις, αγάπη μου, πάλι? Καλά είμαι, εντάξει, γιατί το λες αυτό? Δεν είσαι καλά, μωρό μου. Κάτι σε απασχολεί και δεν μου το λες. Όχι, κάτι ειδήσεις διάβαζα στο κινητό. Να σου πω, από μένα. Από τη γυναικούλα σου πας να κρυφτείς. Όχι, αλήθεια, ειδήσεις διάβαζα. Αφού, μωρό μου, βλέπω στα μάτια σου ότι κάτι σε απασχολεί. Με τη δουλειά μου, ρε, κάτι είναι. Και γιατί δεν μου έχεις πει τίποτα? Εντάξει, δεν θέλω τώρα να σου φορτώνω τα προβλήματά μου. Καταλαβαίνεις. Ακόμα είναι οικονομικό, ξέρεις
πάρα πολύ καλά ότι έχω μερικές οικονομίες στην τράπεζα. Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με αυτό. Δεν είναι οικονομικό. Εντάξει, απλά λίγο με πιέζει ο διευθυντής με τη δουλειά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Βρε, αγάπη μου, εμείς είμαστε ένα. Γιατί δεν μου λες? Αυτό είναι που σου λέω. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει, καλά δεν είμαστε. Όχι, δεν είμαστε καλά. Γιατί έχεις απομακρυνθεί πάρα πολύ από μένα. Μέχρι τα βράδια δεν με αγκαλιάζεις πλέον. Βλέπεις εφιάλτες, μιλάς στον ύπνο σου. Θα περάσει, θα περάσει. Λες διάφορα ονόματα που δεν τα καταλαβαίνω. Θα περάσει, η δουλειά είναι, σου λέω. Αλήθεια, μόλις περάσει αυτός ο καιρός θα είμαστε καλύτερα. Αλήθεια, δεν θέλω να αγχώνεσαι. Ωραία, να σου πω. Θέλεις να κανονίσω το Σαββατοκύριακο να πάμε ένα διμεράκι να χαλαρώσουμε κάπου κοντά. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Άστο. Εδώ θα μείνουμε, εδώ. Άλλωστε την Κυριακή δεν έχεις να πας κάπου. Μωρό μου, στεναχωριέμαι. Γιατί είχα κανονίσει να βγω με ένα συνάδελφο. Όχι, θα το κυρώσω. Όχι, δεν ακυρώνεις τίποτα, σε παρακαλώ. Δεν θα σου κάνω μια αγκαλιά, μωρέ, χαζούλη. Πέρασε ωραία. Ναι, ωραία, πέρασε όπως πάντα. Ωραία. Άντε, πήγαινε τώρα γιατί μπορεί να έρθει η γυναίκα μου. Μας πετύχει εδώ και έχουμε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω. Αλλά θα τελειώσουμε εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε. Βλέπω ότι δεν έκανες πράξη τίποτα από ό,τι μου είπες. Οπότε καλύτερα να χωρίσουμε. Οπα, Στάσου, τι σημαίνει αυτό, αφού ξέρεις ότι σε αγαπάω. Ξέρεις ότι για σένα κάνω τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Στα λόγια. Βρε, παιδί μου, στις πράξεις. Λίγο χρόνο θέλω και να χωρίσω, δε στο πω. Πόσο χρόνο θέλεις? Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον λοιπόν δεν είναι εύκολο να χωρίσεις με τη γυναίκα σου, θα χωρίσεις μαζί μου. Όχι, ελάβω. Μη μου το κάνεις αυτό, σε αγαπάω. Σου είπα κάτι. Δεν θέλω λόγια. Έχω χορτάσει. Ωραία. Θα την πάρω τώρα τηλέφωνο και θα τη χωρίσω για να δεις πόσο πολύ σ' αγαπάω. Τώρα εδώ μπροστά σου. Ορίστε. Για να ξέρεις ποιος είμαι, για να καταλάβεις. Δεν του σηκώνει, θα είναι στη δουλειά. Ωραία, θα τη στείλω μήνυμα ότι μόλις έρθει θέλω να μιλήσουμε. Για να δεις. Θέλω να μιλήσουμε. Εντάξει, ευχαριστημένη. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να γυρίσω στον πρώην μου που τον αγαπάω και μου είπε ότι έχει λύσει το θέμα με τη μάνα του. Ή να μείνω με τον Νίκο και να περιμένω να χωρίσει τη γυναίκα του. Δεν ξέρω ποιοι ψηφίζετε, απορώ με το 24%. Πες 76% να γυρίσει τον πρώην, εννοείται, κυρία Μελανίδη. Για να πάρεις χαμπάρι αν ένας είναι παντρεμένος, γιατί τώρα μέσα από το ίντερνετ με τα φίλτρα αυτά βγαίνουν άλλοι. Το πιο απλό είναι να του ζητήσει το τηλέφωνο του σπιτιού, το σταθερό. Θα σου δώσει τη μάνα του, τη γιαγιά του, τη ξαδέλφη του, παππού του πεθαμένου, αλλά όχι του σπιτιού. Πλέον δεν έχουν όλοι σταθερό, οπότε. Τι λες, για να έχουν ίντερνετ έχουν. Λένε ότι δεν έχουμε μάλιστα, σταθερό. Άρα το 76%, εγώ περίμενα πολύ μεγαλύτερη διαφορά, λέει να γυρίσει στον πρώην τη. Βέβαια, έχει αρχίσει με 60-40 διαφορά. Αυτό πάμε επικίνδυνο να δούμε, είναι. Και αυτό όταν είναι επικίνδυνο. Γυρίσει στον πρώην τη, θα το δούμε. Αυτό. Πάμε να δούμε. Μάλιστα, ωραία. Νίκο, άστο καλύτερα. Άστο, δεν βγάζω πουθενά. Μη χωρίσεις, είναι κρίμα να χαλάσεις το γάμο σου. Και έτσι κι αλλιώς και να χωρίσεις, εγώ δεν πρόκειται να σε εμπιστευτώ. Τα έκανες στη γυναίκα σου, δεν θα τα κάνεις σε μένα. Οπότε καλύτερα να το αφήσουμε εδώ. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Φίλησέ με. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Μη το κάνεις πιο δύσκολο, δεν υπάρχει λόγος. Σου είπα. Ας τα αφήσουμε εδώ. Καλά να περνάς. Και γιατί όλα αυτά που είπε τώρα δεν τα είπε πριν το δίλημα? Μάλιστα. Γιατί δεν θα το είχε καταδηλημμένο. Αυτά. Συμφωνούμε με την απόφασή της. Πρέπει να πάω σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, το πόσες τηλεφωνικές γραμμές έχουμε για σήμερα δεν καταλαβαίνετε. Τι διαλέξατε, κάτι καλό? Αχ, η πρώτη ιστορία είναι πολύ δύσκολη, κυρία Μεϊμαρίδη. Πολύ δύσκολη. Διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τις δικές σας τηλεφωνικές ιστορίες. Πάμε. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Επιστρέψαμε και ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Η Ντίνα 35 ετών είναι στη γραμμή μας, να την ακούσουμε. Καλημέρα Ντίνα μου, τι κάνεις? Κατερίνα μου, καλημέρα. Πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς? Δόξα τω Θεώ, ακούμε. Θέλω να μοιραστώ με σένα, με την κυρία Μάρα, με τον Γρηγόρη, με τη Χρύσλα, κάτι που με βασανίζει.
Εγώ, Κατερίνα, μου είμαι παντρεμένη 5 χρόνια. Mm-hmm. Ζω στην ίδια μονοκατοικία, ας πούμε, με την αδερφή του άντρα μου, που είναι και εκείνη παντρεμένη, 7 χρόνια. Μένουμε στο ισόγειο και η αδερφή του άντρα μου με τον άντρα της μένουν στον πρώτο όροφο. Αυτή έχω να σας πω ότι είναι πολύ κακιά γυναίκα και δυστυχώς λόγω του σπιτιού είναι συνέχεια στα πόδια μας, δεν γίνεται διαφορετικά. Προσπάθησα στην αρχή να κρατήσω απόσταση, αλλά όπως καταλαβαίνετε ήταν δύσκολο. Ωστόσο, αυτή η σχέση με τη γυναίκα του μας έφερε πολύ κοντά με τον άντρα της. Ειδικά πριν 2,5 χρόνια που εκείνος είχε ένα ατύχημα στη δουλειά του και ήταν σπίτι, είχε χτυπήσει τη μέση του και δεν μπορούσε να εργαστεί. Η γυναίκα του πήγαινε στη δουλειά, όπως και ο άντρας ο δικός μου φυσικά. Τότε έβρισκα ευκαιρία και τον βοηθούσα, τον πετζανάκι μου ας πούμε. Mm. Και πήγαινα στο σπίτι τους, επάνω στον πανόροφο. Έτσι νομίζω ότι καταλάβαμε όταν βρεθήκαμε μόνοι μας πόσα κοινά είχαμε. Αυτά είναι. Και είχαμε φυσικά να αντιμετωπίσουμε την ίδια οικογένεια. Εγώ τον άντρα μου και εκείνος την αδελφή του άντρα μου. Όλη αυτή ας πούμε η συμμαχία μας έκανε να στηριχτούμε ένας τον άλλον και πραγματικά σας μιλάω χωρίς να καταλάβω, κάναμε σχέση. Α, δεν το πήρες, δηλαδή, το μας βγήκε τόσο φυσικά, αλλά ήταν τόσο ωραία που δεν σκεφτήκαμε τίποτα άλλο τότε. Ήμασταν πάνω κάτω και είχαμε και πολλές ευκαιρίες να βρισκόμαστε. Ήταν ναι, δηλαδή αρκετά εύκολο. Ναι. Κατερίνα μου, εγώ τότε ήμουν έγκυος. Το παιδί, σας μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω ποιανού είναι. Λογικό. Ναι, μπορεί να είναι και τον δύο, τι να πω. Φυσικά. Τον δύο δεν γίνεται. Ναι, ωραία, να ολοκληρώσω παιδιά πρώτα και μετά τη διακόπτουμε. Ελάτε, έλα Ντίνα. Ο εραστής μου, ας το πούμε έτσι, στην αρχή της εγκυμοσύνης μου, ναι, με είχε ρωτήσει. Και του είχα πει ότι δεν έχει καμία σημασία και ότι το παιδί είναι το άντρα μου. Ναι. Έτσι το έβλεπα τότε. Όμως μετά που γέννησα, μετά από ένα χρόνο περίπου, θέλω να είμαι με τον άντρα της κουνιάδας μου. Δεν ξέρω μετά από τι γέννα τι συνέβη ακριβώς, αλλά μου έχει κάτσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Δεν μπορώ να τους βλέπω άλλο να είναι μαζί, να τους ακούω. Να μας χωρίζει δηλαδή ένα ταβάνι και να τους ακούω καθημερινά να είναι μαζί, αυτό δεν το αντέχω. Εκεί έχω μόνο. Ναι. Χάλια έχω. Και πριν 2 μήνες, προς το τέλος του καλοκαιριού που κάναμε μαζί διακοπές, τον έπιασα και του είπα ότι θέλω να είμαστε μαζί. Ότι πρώτοι είμαστε, ότι τελευταίοι είμαστε, αυτά συμβαίνουν. Και εκείνος μου είπε, μου το έκοψε βασικά, και μου είπε ή έτσι όπως είμαστε τώρα ή καθόλου. Της το έκοψε, είπε. Ναι, μου ναι, το έκοψε, ναι. Ναι. Και τότε και εγώ του είπα ότι θα κάνω DNA τεστ για το παιδί. Οπα. Και αν δεν χωρίσει, του είπα ότι θα το κάνω. Και τότε ήταν που άλλαξε εντελώς. Τότε έγινε ακόμα πιο αρνητικός. Σχεδόν με αποφεύγει, δεν θέλει να βλέπει το παιδί ούτε εμένα. Βρίσκει αφορμές, δικαιολογίες να μην έρχεται στο σπίτι καθόλου. Και πήρα την απόφαση. Αυτή η αδερφή του άντρα μου στο μεταξύ, παιδιά δεν μπορούσαν να κάνουν. Είχαν κάνει μία εξωσωματική, η οποία πέτυχε. Μία μόνο. Μία μόνο, ναι. Καλά, μπορεί να κάνω στο μέλλον. Ωραία, συνέχισε. Ναι. Θα πάω λοιπόν να κάνω το τεστ DNA. Και αν βγει ότι είναι του δικού μου άντρα και είναι του άντρα της κουνιάδας μου, που εγώ έτσι πιστεύω και έτσι νιώθω, ναι, θα του πω ότι θα τα αποκαλύψω όλα. Oh. Αν δεν είναι πάλι δικό του το παιδί, πάλι το ίδιο θα κάνω. Και αν τολμήσει και αυτός και κάνει τεστ που δεν θα τολμήσει, γιατί θέλω να τον χωρίσω και να χωρίσω και εγώ τον άντρα μου και να χωρίσει και αυτός από τη γυναίκα του. Αλλά γιατί να δεν αντέχω. Να αλλάξει. Ναι, δεν αντέχω να ζούμε σε διαφορετικά σπίτια. Δεν το μπορώ άλλο αυτό το πράγμα. Και μόνο μαζί του πλέον νιώθω ότι είμαι καλά. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, που είναι μικρό και το αγοράκι μου. Εσείς τι λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε. Εσύ τα έχεις με τον Μπατζανάκη, όπως μας είπες. Ναι, ναι. Όταν όμως αυτός έμαθε ότι εσύ τον θέλεις και θέλεις, μάλλον το παιδί μπορεί να είναι και δικό του, αυτός τρόμαξε και σε αποφεύγει. Τρόμαξε. Ναι. Ωραία. Άρα αυτός σου έχει πει ότι δεν πρόκειται να χωρίσει. Δεν θέλει να χωρίσει. Το ξεκαθάρισε. Ναι, αλλά εσύ ναι, εκβιαστικά θες να κάνεις τεστ DNA και αν δεν είναι δικό του, πάλι θα πεις ψέματα ότι είναι δικό του. Δε και καλά, θες να τον χωρίσεις. Ναι, δυστυχώς αυτό μου έχει. Και ας μην θέλει αυτός με το ζόρι. Κυρία Μαϊμαρίδη, εδώ η επιστήμη σηκώνει και τα χέρια ψηλά. Τι να πούμε. Να φωνάξουμε τους επιστήμονες της μοριακής βιολογίας να δω πώς θα τον υποχρεώσει να κάνει τεστ DNA. Σωστά. Χωρίς την παρουσία του. Μόνο το δικαστήριο μπορεί όχι, να ορίσει. Δεν θα τον υποχρεώνει, απλά θα του το πει.
Τι θα πει, θα κάνω τεστ DNA. Πω, ναι. Τι θα πάει, ναι, τον εαυτό της και το αποτέλεσμα. Με το αποτέλεσμα. Με τι δείγμα. Με τι δείγμα, βρε παιδιά. Είναι πολύ απλό πια, κυρία. Θα τον ξετριχιάσει, θα του πάρει όχι, σπέρμα, όχι, μπορεί, και μια τρίχα μα πας και ένα ποτσίγαρο είναι πολύ απλό. Πού να το βρει, αφού την αποφεύγει. Και αποφεύγει. Εντάξει, και μια τρίχα, μπορεί να βρει τη λύση. Θα τη στήσει καραούλη, δεν την αποφεύγει. Πάει αυτό. Εγώ, κυρία Αντίνα, θα σου έλεγα να έρθει τα συγκαλά σου και να μαζέψει τα μυαλά σου, γιατί θέλω να σε βοηθήσω, επειδή έχει και αυτό το έρμο το αγοράκι 2 χρονών. Ναι, ναι. Η πρώτη και βασική μου ερώτηση είναι, εσύ μπορείς να ζήσεις μόνη σου, έχεις λεφτά ή στηρίζεσαι τον άντρα σου? Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, γιατί έχω και το μωρό. Δεν μπορώ να εργαστώ, δηλαδή είναι δύσκολο. Δεν είσαι από πλούσια οικογένεια, δεν μπορείς να εργαστείς, άρα στηρίζεσαι στο σύζυγο. Μάλιστα. Η τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Φωτεινή, 55 ετών. Θέλει να σου μιλήσει, να την ακούσουμε. Κυρία Φωτεινή μου, καλό μεσημέρι. Πήγε 12 και 3. Τι κάνετε? Καλό, καλά να είστε κι εσείς. Καλή χρονιά, καλή αρχή στην εκπομπή. Ευχαριστούμε, κυρία. Σας βλέπουμε ανηλυπώς. Και θα ήθελα να πω σε όλες αυτές τις κυρίες που βγαίνουν και λένε αυτά τα πράγματα. Στην Τίνα απευθυνθείτε όμως, γιατί η Τίνα έχει πάρει σήμερα. Ναι, στην Τίνα και σε όλες τις Τίνες αυτού πέρα, που κι εγώ είμαι παντρεμένη 33 χρόνια, έχω 4 παιδιά, έχω εγγόνια και αυτές οι κυρίες σαν την κυρία Ντίνα και οι υπόλοιπες ριζιλεύουν το γυναικείο φύλο και μετά μας φταίνε οι άντρες. Δεν είχε άντρα, τον Μπατζανάκη τι τον ήθελε, δεν τρεπόμαστε λέω εγώ λίγο. Να απαντήσει, Ντίνα μου. Αυτά τυχαίνουνε. Κυρία μου, δεν είναι ότι. Τι τυχαίνουν. Επίτηδες, αυτά τυχαίνουν. Είναι μέσα στη ζωή. Και εμείς έχουμε μπατζανάκηδες, και εμείς έχουμε κουνιάδους, και εμείς έχουμε. Πήραμε τον άντρα μας, τον διαλέξαμε, μας άρεσε, δεν μας άρεσε. Δηλαδή, και αν ήθελε να βρει έναν άντρα, δεν πήγαινε πιο παραπέρα. Δεν τρεπόμαστε δεν λίγο, λέω εγώ. Ίδιοι, δεν αντιδράμε όλοι το ίδιο. Πώς δεν αντιδράμε όλοι το ίδιο? Θα έπρεπε σαν γυναίκες να ντρεπόμαστε με αυτά που κάνετε. Να ντρεπόμαστε και μετά μας φταίνε οι άντρες που μας κακοποιούν. Κάτι τέτοια βλέπουν και γι' αυτό τα κάνει αυτά. Παιδιά, δεν έχει άδικο η κυρία Φωτεινή σε κάποια πράγματα. Όχι αυτό, προς Θεού. Να ντρέπεστε. Όχι αυτό, αυτό είναι τραγικό. Αλλά στο ότι θα έπρεπε να ντρεπόμαστε για κάποιες καταστάσεις. Αυτό βεβαίως. Εντάξει, παιδιά. Ναι. Αλλά όχι να φτάσουμε. Μα ήταν ατάκα αυτή, συμμαχήσαμε για να αντιμετωπίσουμε την ίδια οικογένεια. Δηλαδή, κανένας από τους δύο δεν περνάει καλά και κανένας μάχη. Ναι, εχθρός. Δηλαδή, να χωρίσουμε μια οικογένεια χωρίς και να ξέρουμε αν το παιδί είναι δικό του. Πήγε με τον Μπατζανάκη, έκανε και παιδί. Ναι, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρει καν. Δεν το ξέρουμε. Και δεν το ξέρουμε κι αυτό. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή, να ανακαλύψει δύο οικογένειες χωρίς να ξέρει τι νοσί είναι το παιδί. Ναι, δεν το ξέρει, κυρία. Πολλά παιδιά στην Ελλάδα είναι του Μπατζανάκη, του κουνιάδου. Δεν θα έπρεπε να ντρεπόμαστε λίγο. Του Μπάρου, πολλά παιδιά είναι. Ωραίο, ντροπιαστικό είναι αυτό πάντως. Αυτό λέει η κυρία Φωτεινή. Ναι, αλλά it's true, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κυρία Φωτεινή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς εδώ στο χωριό μας λέμε και ένα μύθο. Χατήρ τη μιανού, χατήρ τη αλλού, λέει κανένα παιδί από τον άντρα μου. Ακούστε όμως. Το ανησυχητικό εδώ είναι, κυρία Φωτεινή, και θέλει τη συμβουλή σας, μην την κολλάμε στον τοίχο. Θέλει τη συμβουλή σας ότι θέλει να ουσιαστικά με το ζόρι να κάνει αυτή την πλεκτάνη και να τον χωρίσει και με το ζόρι να τον κάνει δικό της. Ναι. Λοιπόν, κυρία Φωτεινή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Μέρη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πόσο ετών η κυρία Μέρη? Κυρία Μέρη μου, σας ακούμε. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ότι όλους σας εκτιμώ και σας συμπαθώ, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν είναι τα κατάλληλα, είστε τα κατάλληλα πρόσωπα, προσέξτε, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, θα πείτε τη γνώμη σας, για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, ακούστε μας λίγο, κυρία Μέρη. Στην παρέα μας δεν είμαστε εμείς οι τρεις, εμείς απλά ακούμε. Είναι η κυρία Μεϊμαρίδη, η οποία είναι γιατρός, είναι ανθρωπολόγος, είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου. Γι' αυτό υπάρχει στην παρέα μας η κυρία Μεϊμαρίδη και δίνει τις συμβουλές της. Εμείς δεν συμβουλεύουμε, ακούμε. Αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Μεϊμαρίδη, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι θέλουν ψυχολογική και ψυχιατρική βοήθεια. Με συνεδρίες πολλές. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή έτσι όπως τα ακούω εγώ, δεν νομίζω ότι με αυτά που θα πείτε τους έχετε πείσει, γιατί φαίνονται αποφασισμένοι. Με συγχωρείτε κιόλας, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ναι, απλά με συγχωρείτε, κυρία Μέρη. Ποιος απατάει τον άντρα, τη γυναίκα του θέλει ψυχιατρική βοήθεια. Να απαντήσει, να μας πει, κυρία Μεϊμαρίδη. Εντάξει, η γυναίκα έχει ακούσει διάφορες ιστορίες και έχω να σας πω και με ειλικρίνεια ότι αυτές οι ιστορίες που ακούτε είναι, light. Είναι και light και απαλές. Στην Αθήνα πέφτει πολύ ξύλο, παιδιά. Η μισή Αθήνα δεν είναι την άλλη. Το ξύλο πέφτει στα βόρεια προάστια. Μεταφορικά τα λέω το ξύλο. Μεταφορικά εντάξει, το λέω, δεν ναι. Περνάει ένα φορτηγό και ρίχνει ξύλα.
στα βόρεια προάστια, διότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ καταπιεσμένος εκεί. Αυτά είναι χοντρά προβλήματα. Και ψυχολογική υποστήριξη θέλει σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, όπως το 12% του πληθυσμού υποφέρει από διάφορες ψυχασθένειες, διαταραχές της προσωπικότητας. Η περίπτωση όμως της Ντίνας εδώ δεν είναι ψυχασθένεια. Η δεν ξέρω πώς το... Πώς μπορεί να λυθεί, σίγουρα θέλει τη βοήθεια ειδικού. Η περίπτωση της Ντίνας είναι μάλλον λίγο εγωιστικό, είναι ένας θυμός προς το σύζυγο, είναι ένας θυμός προς την αδελφή του, μένει στο πατρικό της αδελφής, γιατί είναι πολύ σύνηθες στην Αθήνα να είναι το πατρικό σπίτι και από πάνω κάνουν το πανοσήκωμα για την κόρη. Σωστά. Να τη ρωτήσουμε πάνω σε αυτό που λέτε. Αν ο σύζυγός της έχει κάνει κάτι και τον κοροϊδεύει τόσο πολύ, να ευχαριστήσουμε και την κυρία Μέρη, έτσι απλά να σε ρωτήσω, σου έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος? Ο σύζυγός μου? Ναι. Δεν μου έχει κάνει κάτι συγκεκριμένο, όχι, δεν μπορώ να πω ψέματα. Τότε γιατί δεν τον χωρίζει να τον αφήσει και αυτόν στην ησυχία του τον άνθρωπο να κάνει τη ζωή του και να μην τον κοροϊδεύει και να χωράει και από τις πόρτες μετά. Για να μην φύγει από το σπίτι. Κατερίνα, έχουμε ένα παιδάκι 2 χρονών. Θα κοιτάξουμε σαν άνθρωποι να φροντίσουμε εμείς αυτό το παιδί και να πείσουμε αυτή τη μάνα δεν να το μεγαλώσει. Δεν αναφέρει το παιδί καθόλου, αναφέρει μόνο την πάρτη της όμως. Εμείς ακούσαμε ότι υπάρχει και ένα το παιδί. Εννοείται. Το παιδί το αναφέρεται μόνο ως μοχλό εκβιαστικό για τον εραστή. Μάλιστα. Κυρία Ντίνα, τελειώσαμε. Την κυρία Ντίνα, μπορώ να της πω κάτι, έχεις άλλες γραμμές? Έχω και άλλη γραμμή. Να ακούσουμε και την άλλη γραμμή. Η Ελένη, 34 ετών είναι στη γραμμή μας, κοντά είστε στην ηλικία. Έλα, Ελένη μου, καλό μεσημέρι. Σ' ακούμε. Ναι, καλό μεσημέρι, γεια σας. Σ' ακούμε και εμείς και η Ντίνα. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα. Δεν έχω να πω κάτι κακό για την κυρία η οποία έχει πάρει στο τηλέφωνο και έχει εκφράσει το πρόβλημα. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι κοντά στην ηλικία μου. Ναι. Δεν δουλεύει, δεν έχει οικονομικούς πόρους να συντηρήσει το παιδί της. Για όλα αυτά δεν φταίει ούτε η κυρία ούτε ο κύριος. Η ζωή που ζούμε αυτά τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι πολύ κοντά στην ηλικία. Δεν έχω παιδιά, δεν έχω παντρευτεί. Δεν μπορούμε να τη σταυρώσουμε τη γυναίκα, γιατί απλά έχει ερωτευτεί κάποιον άλλον άνθρωπο. Θα μπορούσε να ήταν ελεύθερη και να κάνει ό,τι θέλει. Ούτε εμεί τη σταυρώνουμε, κυρία. Δεν τη σταυρώνουμε. Απλά αυτό είναι ο Μπατζανάκη και θέλει να στήσει όλη αυτή την πλεκτάνη. Την πλεκτάνη την ακούσατε, Ελένη μου, την άκουσε? Θέλει να πάρει το Μπατζανάκη. Είπε. Σου φαίνεται φυσιολογικό? Δεν άκουσες. Η κυρία Ελένη είπε απλά ερωτεύτηκε έναν άνθρωπο. Δεν έχει σημασία που είναι μπατζανάκι, μένουν πάνω κάτω. Ελένη, έχεις ακούσει τι θέλει να κάνει? Ο άνθρωπος αυτός έχει ξεκόψει κάθε επαφή και αυτή θέλει να πάει να κάνει με το ζόρι της DNA, με το ζόρι να τον χωρίσει και να αποκαλύψει ότι δεν ξέρει ποιο είναι το παιδί. Αυτό το θεωρείς φυσιολογικό? Λοιπόν, ας Ελένη... πούμε ότι κάνει τεστ DNA. Έκλεισε. Κυρία Ντίνα. Ελένη, μας ακούς? Ναι, παρακαλώ, σας ακούω. Ωραία. Τι έχεις να πεις γι' αυτά? Όλα είναι νορμάλ. Αυτά τυχαίνουν στη ζωή. Τυχαίνουν, είναι φυσιολογικά αυτά, Κατερίνα. Ελένη, έχεις βιώσει κάτι? Παιδιά, δηλαδή έτσι να μην ζουν. Δεν τη χάνουν αυτά τη ζωή. Ναι, τι έχεις να συμβουλεύεις την Ντίνα, να τα αφήσει έτσι και καλά κάνει? Όχι, να πάρει τη ζωή στα χέρια της, να βρει μια δουλειά. Έχει ένα παιδί 2 ετών. Μπορεί να πάει να δουλέψει με ένα παιδί 2 ετών, υπάρχουν δημοσιοί παιδικοί σταθμοί, να πάει να αφήσει το παιδάκι εκεί, να βρει μια δουλειά να αυτοποιήσει. Και αν πραγματικά είναι ερωτευμένη με τον άνθρωπο, να τον πάρει. Αυτό δεν θέλει όμως. Δεν τη θέλει. Δεν τη θέλει. Θέλει να μείνει με τη γυναίκα του. Και αυτή θέλει να του διαλύσει το σπίτι. Δεν θα την πείσουμε εμείς. Αν δεν με ήθελε όμως, δεν θα με πλησίαζε, πιστεύω. Κυρία Μαρίδη μου. Λοιπόν, έλα εδώ, κοριτσάκι μου. Έλα εδώ, κοριτσάκι μου, να μεγαλώσουμε αυτό το παιδάκι σε το άθλιο. Γιατί το βλέπω να καταλήγει σαν τον Καραϊσκάκι. Το καημένο αυτό το παιδάκι. Ας πούμε ότι κάνεις το τεστ DNA. Εντάξει, και έχουμε 2 πιθανότητες. Α, ο πατέρας να είναι ο σύζυγος και Β, να είναι ο Μπατζανάκης. Εάν το κάνεις και ο πατέρας είναι σύζυγος, τι θα κάνεις? Ντίνα. Πού είσαι? Ναι, ναι. Ακούσου, λέει η κυρία Μαρίδη, είσαι αλλού. Υποτιθέστε ότι το... Απλά σκέφτομαι. Σκέφτομαι. Πραγματικά είναι λίγο δύσκολο. Ναι, αυτό. Αν ο πατέρας είναι ο σύζυγος. Λέω ότι θα το κάνω, αλλά δεν νομίζω να βρω τη δύναμη. Ναι. Εάν τον πας αυτόν να δώσει δείγμα, θα αρχίσει να λέει για ποιο λόγο η γυναίκα μου ζητάει να κάνει τεστ DNA. Ναι, ναι. Το ναι, παιδί. Ναι, σωστό. Κάτι τρέχει. Ή είναι τρελή αυτή, ή δεν είναι παιδί μου.
Αυτός εδώ δεν δίνει. Άντε πες ότι τον ξετριχιάζεις. Και πρόσεχε, αν βγάλεις την τρίχα θέλει και τη ρίζα, έτσι. Τον ξετριχιάζεις και τον πας και κάνει DNA. Αν είναι αυτός ο πατέρας, τι θα γίνεται όλοι μαζί. Μπάχαλο, το πανοσύκωμα της κόρης το πρικόν θα πέσει κάτω. Εσύ θα φύγεις με το μικρό το Καραϊσκάκι και δεν έχεις και λεφτά να πας να ζήσεις σε μία τρύπα. Ούτε αυτός θα σε θέλει, ούτε ετούτος. Αυτόν θα τον χωρίσει και η γυναίκα του, θα γίνει τον μπάχαλο του αιώνα. Και στο κουδούνι της τρύπας απ' έξω θα γράψεις τη λέξη ηλίθεια. Και πρόσεξε πώς θα τη γράψεις. Εδώ, πρέπει κοίτα να το εδώ. Σκεφτώ καλύτερα. Όχι, δεν ξέρεις. Έψιλον γιώτα, λάμπτα, έψιλον γιώτα, θήτα, ύψιλον γιώτα αλφα. Mm. Γιατί το γράψει έτσι. Βρες το στο Google. Βρες το στο Google τι είναι, ποια είναι αυτή. Όχι, δεν είναι η Άρτεμις. Okay. Είναι κόρη του Διός. Αλλά τέλος πάντων βρες το. Διότι όταν κάποιος άνδρας στην Αττική και στα περίχωρα Δημότης Αθηναίων αποτύχει σε εξωσωματικές, να ξέρει που θα σε βρει για να κάνει παιδί μαζί σου. Άρα δεν θα κάνεις τίποτα. Θα κάτσεις τα αυγά σου, ναι. Θα μεγαλώσεις το παιδάκι σου. Έχετε ράδει. Και αν σε τρώει περιέργεια πιανού μάνα είναι το παιδί, άκου το δημοτικό τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές γραμμές. Η Χρυσή 27 ετών είναι στη γραμμή μας, είναι πιο μικρή σε ηλικία. Θέλει να σου μιλήσει, να την ακούσουμε. Έλα Χρυσή μου, καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Σ' ακούμε και εμείς και η Ντίνα. Καλημέρα. Εγώ ήθελα να πω αυτό που είπε και η κυρία Μεϊμερίδη, ότι όλα θα καταλήξουν στο παιδί. Δηλαδή, άντε και κάνει το τεστ DNA. Άντε και είναι δικό του το παιδί ή δεν είναι δικό του το παιδί. Το λέει. Αλλά αυτός από τη στιγμή που δεν τη θέλει, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει μαζί της. Έτσι, καταλήγει αυτή μόνη της. Αυτός καταλήγει να χωρίζει με τη γυναίκα του. Και γενικά καταλήγουν δύο οικογένειες να είναι χωρισμένες. Ναι. Και χωρίς να πάρει αυτό που θέλει στην ουσία. Ναι, αλλά Χρυσή μου, αυτός δεν θέλει να χωρίσει. Ναι. Αυτός είναι ξεκάθαρος, δεν χωρίζει. Θα τον χωρίσει η γυναίκα αυτό του. Ακριβώς, θα τον χωρίσει αυτή. Θα τον κρατήσει στο πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά αυτός θέλει να με έχει όμως, να μην χωρίσει και να με έχει κιόλας. Το πολύ πολύ να της δίνει 200 ευρώ το μήνα, τρέχα ζήσε παρά της μικράς μερίδος και θα δυστυχήσει. Στην ουσία δεν θα κερδίσει κάτι από αυτό, δεν θα κερδίσει τίποτα από αυτό. Θα κερδίσει να μείνει μόνη της, να μείνει και μια οικογένεια να χωρίσει επιπλέον. Μάλιστα. Και το παιδί αυτό πώς θα μεγαλώσει. Ευχαριστούμε πολύ Χρυσή μου και έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Και είναι η κυρία Κατερίνα στη τηλεφωνική μας γραμμή, 52 ετών, να μιλήσει με την Ντίνα. Καλό μεσημέρι κυρία Κατερίνα μου, σας ακούμε. Καλημέρα Κατερίνα μου. Γεια σας. Καλημέρα, θα ήθελα να μιλήσω με την Ντίνα. Ναι, να σας ακούω. Η Ντίνα, είχα την ίδια περίπτωση, κορίτσι μου. Mm-hmm. Την ίδια περίπτωση. Είχαμε μια κουνιάδα ανάπηρη, τα έφτιαξε μαζί του. Τα είχα 7 χρόνια μαζί του, το έμαθε ο άντρας μου. Έφυγα από το σπίτι μου και άφησα 3 παιδιά. Έχουν μείνει οι φωτογραφίες και ένα παλικαράκι που έχω κάνει με τον μπαντζανάκι μου, το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή είναι φανταράκι και είναι ένα παιδί παιδεμένο, τη στιγμή που δεν το έχει αναγνωρίσει, δεν έχει κάνει τίποτα. Εγώ έχω παρατήσει 3 παιδιά για πάρτι του και δεν έχει δει το παιδί ποτέ. Και κάθεται το παιδί μου και με τιμωρεί, γιατί μόνο τα παιδιά τιμωρούνται, ότι μάνα εγώ τη φταίω για αυτό που κάνατε εσείς οι δύο. Κορίτσι μου, κράτα το παιδάκι σου, μεγάλωσε το με τον άντρα σου, γιατί θα το μετανιώσεις. Αυτός και να φύγει από τη γυναίκα του και από σένα θα την ξανακάνει, γιατί έτσι είναι μαθημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Όταν μπαίνουν μέσα στα σπίτια, εγώ δεν μπήκα, αυτός με έβαλε μέσα στο σπίτι του και μου είπε ότι με αγαπάει και με την μετατρέπει και ότι ήθελε να είναι μαζί μου και παράτησα τα παιδιά μου. Συγγνώμη, για να είναι μαζί. Μία ερώτηση, κυρία Κατερίνα, χώρισε ποτέ από τη γυναίκα του ή όχι? Ποτέ. Πήρε γυναίκα. Και δεν έχει αναγνωρίσει το παλικαράκι του, που είναι αυτή τη στιγμή φαντάρος και είναι ίδιος η φάτσα του. Αλλά κι εγώ άφησα τα παιδιά μου και μέχρι τη στιγμή δεν τα έχω ξαναδεί. Φοβερά. Με τιμωρούν και εκείνα και αυτό που έχω. Να ρωτήσω, κυρία Κατερίνα, συγγνώμη, καταλαβαίνω την ψυχολογική σας φόρτιση. Ναι, εσείς τεστ DNA έχετε κάνει ή είστε σίγουροι, δεν χρειαζόταν κανένα? Ποτέ. Αλλά γιατί σηκώθηκα και έφυγα, δεν επίστεψα. Σηκώθηκα και έφυγα από το σπίτι μου, δεν επίστεψα.
Και έκανε ένα παιδί μαζί του. Το ξέρει ότι είναι δικό του. Για και τα παιδιά μου ξέρουν ότι υπάρχει ένα αδερφάκι. Ευτυχώς όμως το αγαπάνε, το λατρεύουν. Δύο λεπτά. Τα παιδιά σας το γνώρισαν το αδελφάκι τους ή όχι? Ναι, ναι, ναι. Μεγαλώστε όλοι μαζί. Μα και εσείς αφήσατε τα παιδιά σας και φύγατε από το σπίτι. Έφυγα από το σπίτι μου, ναι. Και αφήσατε τα μεγάλα τα παιδιά σας τα αφήσατε? Ναι. Αυτό δεν είναι. Ναι, τα άφησα. Ναι, τι λέτε τώρα, ελάτε κυρία Κατερίνα μου. Ναι, ναι. Έχω περάσει πάρα πολλά. Πήρα μαχαίρι, πήγα στη δουλειά. Και είναι μαχαίρωσα. Τα παιδιά σας, συγγνώμη, τα παιδιά στα μεγάλα σας μιλάνε, έχετε καλή σχέση ή όχι? Όχι, με τα αδέρφια μου, μα μεγάλωσαν με τον παπά. Με την οικογένειά μου έχουνε. Με μένα δεν θέλουν να έχουν και τα υποστηρίζω και σταυρώνομαι μέρα νύχτα για αυτά. Μέρα νύχτα. Αλλά είναι μεγάλη τιμωρία και μεγάλη αμαρτία αυτό που πάμε να κάνουμε. Εγώ έχω μετανιώσει πάρα πολλές φορές. Τι να πω, είναι απίστευτο. Καμιά φορά ακούμε ιστορίες και λέμε δεν θα έχουμε ξανακούσει κάτι αντίστοιχο. Και η καλύτερη συμβουλή είναι αυτή, ότι παίρνουν κυρίες που τα έχουν βιώσει. Κυρία Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ντίνα, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Σας έβρισε την καλύτερη συμβουλή. Ασχοληθείτε με το παιδί σας και μείνετε με τον άντρα σας. Καλημέρα. Κάτσε κάτω που λένε και στην Πτολεμαϊδα. Λοιπόν, μέχρι να έρθουν οι επόμενες ιστορίες, γιατί είναι συγκλονιστικές, θέλω να δώσω δύο λεπτά στα παιδιά για να κάνω ένα ξεκαθάρισμα, έτσι να δώσουμε μια προτεραιότητα στις κυρίες. Θέλω να σας πω κάτι για το Σεπτέμβριο, που είναι έτσι μήνας ξεκινημάτων και αλλαγών. Αλλάξτε λοιπόν κι εσείς, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του σπιτιού σας με Master Easy Clean, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Είναι ένα καινοτόμο χρώμα, να ξέρετε, από την Kraft, που έχει φοβερή αντοχή και εύκολο καθάρισμα. Δείτε το ρεπορτάζ για να πάρετε ιδέες. Η Kraft Paints καλωσορίζει στην οικογένειά της το Kraft Master Easy Clean και σας προκαλεί να το δοκιμάσετε. Η εταιρεία Kraft, η ελληνική βιομηχανία χρωμάτων, παρουσιάζει στο κοινό το προϊόν Master Easy Clean, ένα καινοτόμο προϊόν, το οποίο περιέχει κεραμικά σε μικροσφαιρίδια της 3M, το οποίο προσφέρει μία ασπίδα και θωρακίζει τον τοίχο από την διείσδυση των λεκέδων. Και σε συνδυασμό με αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στο να μην υπάρχει γυάλισμα κατά τη διαδικασία του τρυψίματος που το καθαρίζουμε. Σε συνδυασμό με αυτό προσφέρει μια επιφάνεια πολυτελείας, μια semi-matte επιφάνεια, η οποία την προσφέρουμε σε πολλές χιλιάδες λαμπερές αποχρώσεις. Και το σημαντικότερο όλων, ένα δοχείο δεκάλιτρο του Master Easy Clean μπορεί να αποφέρει 16 τετραγωνικά το λίτρο. Πείτε αντίο σε γδαρσίματα και λεκέδες στους τοίχους με την μοναδική καινοτομία της Kraft Master Easy Clean, που κάνει το καθάρισμα των τοίχων παιχνιδάκι. Η πλειονότητα των λεκέδων, ναι, μπορούν να καθαριστούν με το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι ιδανικό για τυχόν μαρκαδόρους, από δαρσίματα, από βαλίτσες, ποδήλατα παιδικά τα οποία κινούνται μέσα στο σπίτι, καροτσάκια με κούκλες από παιδάκια κτλ. Το Master Easy Clean έχει απεριόριστες αποχρώσεις και είναι κατάλληλο όχι μόνο για το παιδικό δωμάτιο, αλλά και για τα παιδικά παιχνίδια και έπιπλα. Επίσης είναι σημαντικό το ότι λόγω και της πιστοποίησης Eurofins Gold είναι κατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια ή παιδικά έπιπλα. Δεν έχει καθόλου επίπτωση στην αναπνοή μέσα στο χώρο και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αυθημερών μπορούμε να κοιμηθούμε μέσα στο χώρο. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Ήταν φαίνεται μοιραίο να μ' αφήσεις. Σε αγάπη. Για να... Υπέροχος Γκάτσμπι έρχεται, φανταστικά εδώ σήμερα. Ταινιάρα. Όχι, το Σάββατο έρχεται. Λοιπόν, η επόμενη κυρία είναι λίγο πιο μικρή σε ηλικία. Είναι η Λένα, πόσο ετών είναι? 32 ετών και έχει κάποιον περίεργο λόγο. Για να την ακούσουμε και αυτή. Έλα Λένα μου, σ' ακούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Χαρά. Εγώ πριν 2 χρόνια χώρισα, μετά από 3 χρόνια γάμου, παντρεύτηκα στα 27 και το τρίτο άτομο που τα έκανε όλα αυτά και χώρισα είναι η ίδια μου η αδελφή. Πάντα έπαιρνε αυτό που ήθελε, είναι μεγαλύτερη μου, είναι 4 χρόνια παντρεμένη και όμως κάθε φορά που απατά τον άντρα της, γιατί το κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα, καταφέρει να... Δεν σε ακούμε καλά. Έχεις διακοπές. Εγώ δεν την ακούω. Μ' ακούτε τώρα. Λοιπόν, έχεις πάρει από κινητό και έχεις διακοπές. Σταθεροποιήσου κάπου και μίλα καθαρά για να καταλάβουμε την ιστορία σου. Τώρα με ακούτε. Ναι. Ωραία. Έτσι και έτσι. Έχεις μια μεγάλη αδελφή. Λοιπόν, είναι πάμε. Έλα, Λένα. Να παίρνετε από σταθερά, παιδιά, γιατί από κινητά καμιά φορά δεν σας ακούμε. Έλα. Ναι, είναι μεγαλύτερη μου, 4 χρόνια η αδελφή μου. Okay. Ναι. Και κάθε φορά τον απατά τον άντρα της και συνέχεια καταφέρνει να τα μπαλώνει και να βγαίνει και από πάνω. Εγώ πια δεν της μιλάω μετά από όλα αυτά όσα έγιναν και δεν θέλω ούτε και να τα θυμάμαι. Γιατί αυτή είχε βάλει στόχο να πάει με τον άντρα μου. Από την πρώτη στιγμή που το γνώρισε, ούτε πριν καν τον παντρευτώ. Όμως αφού έχω συνέλθει και είμαι καλά και έχω δει κάποια πράγματα, νομίζω ότι η εκδίκηση για μένα είναι μονόδρομος. Εκείνο λοιπόν που έχω αρχίσει να κάνω είναι να προσπαθώ να πλησιάσω τον γαμπρό μου. Καλά τώρα. Αφήστε την ολοκληρώσει, παιδιά, παρακαλώ. Έλα, Λένα, ολοκλήρωσε. Μαζί του έχω κρατήσει επαφές και σχέσεις έτσι κι αλλιώς, χωρίς να το ξέρει και εκείνη. Και έχω βάλει έναν στόχο να απαντήσει την αδελφή μου μαζί μου. Μόνο έτσι θα την πληγώσω. Γιατί δεν θέλω απλά να την απαντήσει, θέλω να την χωρίσει. Και θα τα καταφέρω, Κατερίνα μου, γιατί καταρχάς θα του πω όλη την αλήθεια και θα του πούμε και αποδείξεις και όλα αυτά που έχει κάνει τόσα χρόνια, εναντίον του. Και με ποιους τον έχει απατήσει και όλα. Θέλω να του τα πω όλα. Έχω ανάγκη πολύ για αυτό το πράγμα. Θέλει γιατί να μου την εκδικηθεί. Τη ζωή μου πολύ δύσκολη. Για συνέχισε. Εγώ θέλω να μου πείτε, ό,τι μου πείτε και εσείς κυρία Μεμερίδη, εγώ θα το κάνω, ό,τι μου πείτε, όποια συμβολή και με όποιον τρόπο μου υποδείξετε, εγώ θα τον ακολουθήσω. Και θα τον κάνω να κολλήσει μαζί μου και να τη διακάψει. Λοιπόν, για να καταλάβουμε γιατί μας τα πες λίγο μπερδεμένα. Εγώ άκουσα τα μισά. Η αδελφή σου πήγε με τον άντρα σου και σε χώρισε, σωστά? Ναι, σωστά. Εσύ τόσο καιρό, τόσα χρόνια κάνεις πλάτες στην αδελφή σου γιατί απατάει τον άντρα της. Σωστά. Λοιπόν, και τώρα για να την εκδικηθείς που σου έχει πάρει τον άντρα, θες ουσιαστικά να πλησιάσεις τον δικό της άντρα και να της γυαλίσεις το γάμο. Βέβαια. Αυτό δεν είναι. Δεν μου φέρθηκε, Κατερίνα μου. Δεν μου φέρθηκε καθόλου σωστά. Όπα. Η αδελφή σου, από ό,τι άκουσα, τα είχε με τον άντρα σου πριν τον πάρεις εσύ. Γιατί τον πήρες τότε? Δεν τα είχε. Τον ήθελε. Απλά τον ήθελε. Τον ήθελε, τον ήθελε. Εγώ είχα πει στην αδελφή μου ότι τον θέλω. Είχε βάλει στόχο τον άντρα μου. Ναι, τον ήθελε. Πριν παντρευτώ εγώ αυτόν. Ναι, δεν ολοκλήρωσε. Να μας πει, για πες Λένα, τι είχε γίνει τότε? Επειδή η αδελφή μου γενικά είναι λίγο με τον έναν και με τον άλλον, επειδή της είπα ότι ενδιαφέρομαι για αυτόν τον άνθρωπο και τον θέλω στη ζωή μου, πριν παντρευτούμε, ναι, τον είχε πλησιάσει. Αλλά μετά έκανε πέρα. Και καλά. Ότι πάρτον, εντάξει, αυτός πάρτον για σένα, ναι. Αλλά μετά άλλαξε αυτό το πράγμα στην πορεία. Η αδελφή σου μόλις δει αρσενικό τρέχει να το μυρίσει? Είναι γενικά... Πεταχτούλα. Ναι, πες, συνέχισε. Τι είναι? Ναι, όχι όπως το είπε ο κύριος Γρηγόρης, που είναι λίγο πεταχτούλα. Είναι πεταχτούλα και έτσι όπως θα περιγράφεται είναι σαν να πάμε για διψήφιο αριθμό εραστών. Υπάρχουν έτσι, και άλλες με τριψήφιους, γι' αυτό μην το... Απλά εγώ θέλω κάτι. Θέλω να την εκδικηθώ. Είναι αδελφή μου. Εντάξει, παρόλα αυτά. Ο άντρας της τι ήξερε για την αδελφή σου? Ότι είναι πεταχτούλα, το ήξερε αυτό? Όχι, όχι, δεν το ήξερε. Ότι ήταν πεταχτούλα. Αφού ό,τι και να έκανε το κάλυπτε. Ό,τι και να έκανε. Έβρισκε τρόπο, έβρισκε έναν μοναδικό τρόπο και τα κάλυπτε όλα όσα έχει κάνει. Εγώ τα ήξερα όμως όλα. Τι του έχει κάνει. Να τη φέρουμε καθηγήτρια στη σχολή. Ωραία. Αντί λοιπόν να τον πιάσει το γαμπρό σου, που και αυτό δεν είναι σωστό, και να του πεις την αλήθεια. Σκέφτεσαι τώρα όλη αυτή την πλεκτάνη?
Εσύ ότι... Ναι, σκέφτομαι όλη αυτή την πλακτόνη, γιατί μου κάνει τη ζωή μου πολύ δύσκολη. Και... Σ' αρέσει. Θέλω να, για να καταλάβει. Να καταλάβει τα λάθη. Θες να την πέσει το γαμπρό σου. Άκουσέ μας λίγο, άκουσέ μας. Εσύ θες να την πέσει το γαμπρό σου. Εγώ θα την πέσω στον γαμπρό μου. Είσαι αποφασισμένη. Θα την πέσεις. Τον θες ναι. καθόλου, τον ψηλοθες ή απλά για να εκδικηθεί. Το χοντρο θέλει. Το δεύτερο. Εγώ θέλω να εκδικηθώ πάνω απ' όλα και. Και ύστερα εντάξει, δεν είναι, μου είναι και διάφορο. Καλά, με ένα σπάρο δύο τριγόνια. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου, αυτός δεν είναι ψιλοχάπατο που η γυναίκα του τόσα χρόνια είναι πεταχτούλα δεξιά και αριστερά και αυτός χαμπάρι δεν πήρε. Μήπως είναι πεταχτούλα. Την εμπιστεύεται με κλειστά τα μάτια. Είναι τυφλός. Α, είναι τυφλός. Είναι τυφλός. Δηλαδή θέλω να πάω να του ανοίξω τα μάτια. Δεν εννοείται. Λοιπόν. Η Λίνα συνομήλικη είναι, 32 ετών. Η Λένα και η Λίνα. Λίνα μου, σ' ακούμε. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα, συγγνώμη, αλλά με αυτό που ακούω τα χαστά. Λογικό. Σ' ακούμε, Λίνα μου, σ' ακούμε. Λοιπόν, κορίτσι μου, είμαστε σχεδόν το ίδιο με ηλικία. Είμαι 14 χρόνια παντρεμένη, από έρωτα. Και έκανα και 3 παιδιά. Έχω μια αδερφή που είναι παντρεμένη. Και πίστεψέ με, ποτέ δεν θα σκεφτόμουν, ακόμα και αν η αδερφή μου έκανε τέτοια βλακεία, μαλακεία, πες το πως θες, συγγνώμη που έβρισα, να σκεφτώ ότι θα πάω με τον άντρα της. Ναι. Αν εσύ χώρισες, καλά έκανες, φτιάξε καλά. τη ζωή σου. Συγγνώμη, Λίνα, η αδελφή της πήρε τον άντρα όμως. Γι' αυτό και χώρισε. Το κατάλαβα. Α. Αν χώρισε, καλά έκανε, να ψάξει, να φτιάξει τη ζωή της. Να βρει κάποιον άλλον, να το διασκεδάσει γιατί είναι νέα και είναι κρίμα να χάσει και τον εαυτό της και να κάνει ανήθικα πράγματα. Να απομακρυνθώ δηλαδή τελείως από την αδελφή μου και από όλα αυτά που μου έχει κάνει. Λίνα, ξέρεις τι είναι το θέμα της, ότι απλά θέλει να εκδικηθεί την αδελφή της. Γιατί να εκδικηθεί, είναι νέα. Έχει τη ζωή μπροστά τη. Μπορεί να πει, αλλά τόσα χρόνια όμω μπροστά τη ζωή μου δύσκολη. Δεν μπορούμε να είμαστε και οι χλαπάτσε που όλα θα τα τρώμε στο κεφάλι. Είναι πολύ περάνω τόσο πολύ. Το ναι. ξέρω και δεν έχουμε καθόλου δύσκολα ότι είναι πληγωμένοι, αλλά όσο να είναι πληγωμένο ένα άνθρωπο, το καλύτερο είναι να φτιάξει τη δική του ζωή. Η κυρία και Λένα, να βάλει μια γραμμή να σε όλους και να είναι η ίδια καλά. Ότι η αδελφή της έχει τεράστιο πρόβλημα και η αδελφή της θα πρέπει να πάει σε έναν ειδικό να βρει μια βοήθεια. Ακριβώς, η αδελφή της είναι οπότε που έχει το πρόβλημα. Αυτή να πάει να κάνει ό,τι θέλει, έχει καταστρέψει τη ζωή της και όλων των άλλων. Με έναν κυρία μου, η Μαρίδα, εγώ το έχω πει στην αδελφή μου ότι θέλει βοήθεια. Για μένα, Λίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβουλή σου. Καλημέρα. Έλα, Λένα μου. Το έχω πει στην αδελφή μου ότι θέλει βοήθεια, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να τους αγαπάει όλους και να είναι ερωτευμένη με όλους και έχει παρεξηγηθεί που τους έχω λοιπόν, μιλήσει. Λοιπόν, πάνε μια άνω τελεία, έχω κοπέλα με αντίστοιχη περίπτωση okay. πάλι. Τι είναι αυτό, okay. Η Σοφία 34 ετών. Okay. Σοφία μου, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έλα μου. Θέλω κάτι να πω σε αυτό το κορίτσι, τη Λένα. Μου έχει συμβεί ακριβώς το ίδιο. Η αδελφή μου ερωτεύτηκε τον άντρα μου. Και κάνανε σχέση, χώρισα εγώ βέβαια. Δεν είχα τέτοιες σκέψεις όμως. Εσύ πώς σου έρχονται αυτές οι σκέψεις, κορίτσι μου. Διέγραψε την αδερφή σου, διέγραψε και τον πρώην άντρα σου και τελείωσε. Θα πρέπει να πας με τον άντρα της. Δηλαδή, εσύ τι έκανες μετά από όλο αυτό. Συγγνώμη κιόλας για τον ενικό. Αλλά τι έκανες δηλαδή όταν η αδερφή σου... Αγνώρισα και την αδερφή μου, πάτησα ένα τηλί, την έδιωξα από το σπίτι, ούτε εκδίκηση, ναι. ούτε τίποτα. Εσύ, συγγνώμη, έχεις κάποια τώρα. Ανασφάλεια. Δεν είσαι όμορφη. Όχι, δεν έχω κάποια ανασφάλεια και ήθελα να πιστεύω ότι είμαι πολύ όμορφη, αλλά... Συγγνώμη κιόλας για τις ερωτήσεις μου. Δεν είσαι ούτε... Όχι ούτε έχω πρόβλημα, αλλά κάποιες φορές οι άντρες, κάποιες χοντρούλες... Εντάξει, τις απατάνε, ας πούμε. Εγώ είχα παχύνει και λιγάκι. Καλά, Σοφία, όχι, μην ακούγονται τα πράγματα. Παρακαλώ, πού αλλά... πιέζει τα κιλά όχι, όχι. με το αν θα σαπατήσει ο άντρα σου. Όχι, όχι. Εντάξει, γιατί κύριε Νασάρικα, ακούγεται ότι ο να πάρει τον πράγμα εκεί πέρα. Συνήθω, Κατερίνα, μου τα κάνουν αυτά αυτοί οι τύποι. Λίγο να παχύνει και να αφήσει τον εαυτό σου. Σου είπα το πιο τρανό παράδειγμα. Λοιπόν, τι συμβουλή έχει να δώσει τη Λένα. Τίποτα. Να βρει άλλον τελείως. Να βρει έναν άλλον γκόμενο και να μην εκδικηθεί κανέναν. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε αντιμετωπίσει το δύο πρόβλημα. Όταν το μάθατε, ποια ήταν τα συναισθήματα για την αδερφή σας. Καλέ, ούτε να τη δω δεν ήθελα. Και νερό και να διψάει. Δεν θέλω τίποτα. Ξύδι θα τη δώσω. Αλλά τελείωσε. Εχθρός μου έγινε.
Τελείωσε. Αλλά όχι ότι θα έπρεπε. Τι είμαι, καμία που πληρώνομαι. Θα πρέπει να πάω αναγκαστικά με τον άντρα τη. Για όνομα του Θεού. Δεν μέσα σα αυτό, δεν θέλετε την εκδίκηση. Ναι, σκασίλα μου, μωρέ, και να δεν είχετε κανένα προσόν φοβερό άντρα μου. Δεν είχε και τίποτα προσόντα, συγγνώμη κιόλας. Η κυρία Λένα είναι ακόμα... Αυτό τώρα που ήταν το στοιχείο που μας διαφωτίζει, άμα ναι. Έτσι να το καταλάβω. Λένα, κάτι θέλει να σου πει κυρία Μαϊμαρίδη. Ναι, πείτε μου. Είσαστε δύο αδελφές μόνο ή έχετε και αγόρια? Όχι, δύο αδελφές είμαστε μόνο. Και στην αγόρια είμαι πάρα πολύ που έχει αυτή η κατάσταση με την αδελφή μου. Γιατί πραγματικά την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά... Ναι, σιγά, τι... Κοίτα, ο όρος νυμφωμανία δεν υπάρχει. Σεξομανία? Όχι, δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι. Η αδελφή σου πράγματι, κοριτσάκι μου, έχει πρόβλημα. Όπως δεν θυμώνουμε με έναν καρδιοπαθή, δεν μπορούμε να θυμώσουμε και με έναν άνθρωπο που έχει μία διαταραχή. Ο τρόπος ίσως που μεγαλώσατε από τον μπαμπά και τη μαμά μέσα στο σπίτι, σας έφερε σήμερα να είσαστε σε αυτή την κατάσταση. Για να το κόψει η αδελφή σου, γιατί και άλλον άντρα να βρεις, πάλι αυτή θα πέσει από δίπλα. Ακριβώς. Κοίτα να κάνεις το θεράποντα και να την πάρεις, να πάτε σε μία ψυχιατρική υποστήριξη, να αρχίσει μόνη της να κατανοεί τι συμβαίνει και ίσως η δηλητηριασμένη ψυχή της να αρχίσει να απαλύνει. Λοιπόν, έχουμε μια κυρία μεγαλύτερη σε ηλικία που θέλει να μιλήσει. Είναι η κυρία Μαρία, 60 ετών. Κυρία Μαρία μου, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Σε βλέπουμε και σε θαυμάζουμε. Είσαι μια κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ακούμε και εμείς και η Λένα. Χαμηλώστε την τηλεόραση να μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνό σας. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Μαρία, η κυρία Κατερίνα μου, η κυρία Λένα έχει παιδιά? Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Να απαντήσει, Λένα. Η κυρία Λένα έχει παιδάκια? Όχι, δεν προλάβαμε να κάνουμε. Δεν προλάβαμε. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω, δεν ντρέπεται? Χώρισε τον άντρα σου, κυρία μου, και πήγαινε αλλού. Δεν είναι κατάσταση αυτή να τα φτιάξει. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Με την αδελφή τι να κάνει να της πεις, κυρία? Ορίστε. Με την αδελφή της τι να κάνει να της πεις? Τίποτα, να την απαξιώσει και να σηκωθεί να φύγει. Δεν μπορώ έτσι εύκολα. Δεν μπορείτε έτσι εύκολα? Τι να σκοτώ? Την έχω καλύψει με όλα αυτά τα οικουμενικά που έχει κάνει τον άντρα της. Σηκωθείτε και φύγετε και γνωρίσετε τον άντρα σας. Για μια καλύτερη υγιή σχέση να κάνεις, τόσοι άντρες υπάρχουν. Κολλήσατε εκεί τώρα, πρέπει να εκδικηθείς την αδελφή σου. Είναι έλεος, και αντρόπι αυτά είναι έκτροπα. Έξαλλη. Εντάξει, δεν το βλέπετε εσείς, εγώ νιώθω αλλιώς. Λοιπόν, Λένα, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Η κυρία Μαϊμαρίδη σου δώσε την καλύτερη συμβουλή. Να πάρεις από το χέρι την αδελφή σου και να την πας σε έναν ειδικό. Γιατί μπορεί μεθαύριο, εκτός από τους άντρες, να έχετε να χωρίσετε και τα σπίτια, τις περιουσίες, τα χωράφια. Και θα πρέπει οι οικογένειες να αλληλοϋποστηρίζονται σε κάποια φάση, κυρία. Μάλιστα. Κυρία Μαϊμαρίδη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λένα, την καλύτερη συμβουλή σου έδωσε. Από εκεί πέρα όλα είναι λάθος. Λοιπόν, πάμε για ομορφιές. DNA Senders. Α, Dr. Πρίνου έχω. Dr. Πρίνου. Τι ωραία τα καρόσια. Καταλάβατε, δεν μου γράφανε εδώ και πρέπει να σας δω. Γι' αυτό. Πώς είστε? Καλημέρα, αγαπητοί. Καλά είστε? Είμαι σαφάρι look. Skin Deep Διάγνωση. Ναι. Είστε πολύ όμορφοι σήμερα. Μια πολύ ωραία θεραπεία. Πρωτοποριακή, να πούμε, στα Dr. Πρίνου. Θέλω να την κάνω και εγώ τη συγκεκριμένη, διότι αν δεν κάνω λάθος, είναι μια διάγνωση για το τι χρειάζεται το πρόσωπό μας για να μην έτσι κάνει τις πρώτες ρητίδες και αν τις έχει, τι χρειάζεται για να τις απαλύνουμε. Και το σημαντικότερο είναι το skin capture, ότι μπορεί και βλέπει εν το βάθη. Δηλαδή δεν βλέπει μόνο επιφανειακά την επιδερμίδα μας, αλλά με τα διάφορα ηλεκτρονικά που υπάρχουν στην εξέταση πολύ αυτή, ωραία. Φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε πολύ βαθιά τις ανάγκες που έχει το πρόσωπό μας. Αφού λοιπόν δει ο γιατρός αυτό, τότε αποφασίζει, εδώ βλέπετε ακριβώς η θεραπεία πώς γίνεται, με τα αντιοξυδωτικά, εκεί λοιπόν αποφασίζει ο γιατρός τι θα χρησιμοποιήσει. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε
την ποιότητα της επιδερμίδος μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που βλέπω τώρα είναι φανταστικό. Ναι. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά μειώνουμε τις ρητίδες, κάνουμε καλό, αυξάνουμε το κολαγόνο, χωρίς να είναι τίποτα ενέσιμο, τίποτα που να πονάει. Είναι μια πολύ ευχάριστη διαδικασία. Καλά τα λέω. Ακριβώς, πολύ mm-hmm. καλά τα λες. Δεν πονάει, δεν αφήνει σημάδια, δεν έχει κανένα πρόβλημα η ασθενής, το μέλος μας αυτό. Και έτσι βλέπει ότι έχει ένα πραγματικό αποτέλεσμα στα σημεία ακριβώς αυτά που θέλει και εκείνα φυσικά που θα επιβεβαιώσει ο γιατρός ότι θα πρέπει να κάνει. Βλέπουμε λοιπόν τη σφριγγυλότητα την οποία του δίνει. Καλέ, τι ωραίο το αποτέλεσμα. Ακόμη και για γυναίκες και κυρίες που μπορεί να έχουν πανάδες να εξαφανιστούν όλα αυτά με τη συγκεκριμένη. Ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο στις γυναίκες. Μην τους ξεχνάτε εκείνους τους άντρες που βλέπουμε και έχουν εγκαταλείψει το πρόσωπό τους. Έχουν τις ρητίδες τις βαθιές γύρω από τα μάτια, στο λαιμό κλπ. Άρα λοιπόν τηλεφωνήστε στο 80-10.000 για την Αθήνα, στον Dr. Πρίνου φυσικά, και εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη στο 231-0256-254. Θα κερδίσετε και την εξέταση ναι. αυτή τη μοναδική την οποία σας προσφέρω σήμερα. Σε 50 σήμερα. Θέλω να δώσετε δώρο. 50 τόσο 50, πολλές. Θέλω 50 γιατί προσέξτε είναι διπλό το δώρο. Είναι και η διάγνωση αλλά και η αποτελεσματική αυτή εφαρμογή που είδατε που δεν είναι ενέσιμη, είναι αυτό το μηχάνημα που βάζουν μέσα τα υλικά που πιστεύουν ότι χρειάζεται το δέρμα σας. Αντιοξυδοτικά. Τα αντιοξυδοτικά, με συγχωρείτε. Ό,τι φορά το λέμε αυτά, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, έτσι θα έχετε αυτή τη διπλή θεραπεία mm-hmm. η οποία θα σας βοηθήσει, θα βοηθήσει μάλλον τον γιατρό να ενεργήσει ακριβώς τα σημεία που θέλει και με τα προϊόντα τα οποία θέλει. Χωρίς πόνο, χωρίς σημάδια και χωρίς να λέτε ότι «Α, θα δούμε». Όχι, θα δείτε εκείνη τη στιγμή τη διαφορά και φυσικά αν χρειαστείτε και δεύτερη θεραπεία και δεύτερη θεραπεία θα πρέπει να την κάνετε πάλι με τον ίδιο γιατρό. Για να ξαναπούμε τα τηλέφωνα 2-10-80-10.000. Skin Deep διάγνωση και αποτέλεσμα. Μια θεραπεία χρόνο γύρανσης και θέλω να πω εγώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και για κοπέλες μικρότερης ηλικίας που θέλετε να προλάβετε ουσιαστικά τις ρητίδες και όχι μόνο αυτό, να δείξει το δέρμα σας πιο λαμπερό. Δεν είναι ενέσιμο, δεν παραμορφώνει κάτι, ίσα-ίσα είναι όλο πάρα πολύ φυσικό και τονώνει την επιδερμίδα σας. Ακριβώς mm-hmm. και ο γιατρός βλέπει στα σημεία που πρέπει να επέμβει περισσότερο με τα αντιοξυδοτικά αυτά προϊόντα και φτάνει στο σημείο να έχετε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα χωρίς χειρουργείο, χωρίς ενέσιμα, χωρίς. Αλλά μόνο με την εξέταση αυτή του capture. Αυτή είναι η τελευταία λέξη. Και μπορεί να το κάνει και μια κοπέλα από 18 ετών το συγκεκριμένο. Κοίταξε, Καταρίνα μου, η πρόληψη είναι το πάνω, όπως ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, έρχονται πολλές κυρίες και μου λένε, «Α, κυρία Πρίνο, εσείς γιατί είναι το πρόσωπό σας έτσι». Γιατί το πρόσεξα. Το πρόσεξα. Δεν περίμενα να πάω 60 ετών για να πω ότι, «Α, τώρα πρέπει να δω πώς είναι το πρόσωπό μου». Όχι. Από νεαρή ηλικία θα ήθελα να πω. Φυσικά δεν μιλάμε για 20-25 ετών, αλλά οπωσδήποτε μετά τα 30 χρειάζεται η επιδερμίδα να έχει έναν ιατρικό έλεγχο από υπεύθυνους γιατρούς που είναι χρόνια στον χώρο αυτό της αντιγύρανσης και να προλάβουν αυτή τη καθυστέρηση, θα λέγαμε, της γύρανσης. 2-10-80-10.000, 2-31-0-25-62-54 για τη Θεσσαλονίκη. Να πάτε στους καταπληκτικούς χώρους που έχουν τον Dr. Πρίνου, θα πάθετε πλάκα, θα σε εξυπηρετήσουν φανταστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πρίνου. Να είστε καλά, είστε υπέροχοι. Διαφημισούλες, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε πολύ, πολύ λίγο. Πάμε. Τηλεφωνήστε τώρα και στείλτε τα μηνύματά σας. 14999, open και ενώ το ονοματεπώνυμο στο 14999, μην ξεχνάτε τι διεκδικείτε. Την τηλεορασάρα την τεράστια, το θεριό, 65 ίντες με το συμπάθειο, ταυτόχρονα το ψυγιάκι αυτό το φανταστικό, το μόρι, το ρετρό, το φιστική, το τέλειο χρώμα και το αυτοκίνητο.
αυτοκίνητο. Αύριο κληρώνω! Αύριο! Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα μπορείτε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. 10 παρα 10. Λεπτό πιο μετά. 10 παρα 10. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.